Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Μπήκαμε λίγο απότομα. Είχαμε μία ελεγχόμενη διακοπή ρεύματος. Βέβαια, μας πήρε λίγο περισσότερο για αναβάθμιση εδώ του συστήματος, του ηλεκτρονικού συστήματος του σταθμού. Θα είμαστε σε λίγο ζωντανά από το Κλεάνθης Βικελίδης να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Άρη και του Κύπριου, νομίζω, προπονητή, έτσι, και τη συνέντευξη των παικτών. Θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή τους απεσταλμένους του Λίμπερο και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, νομίζω, και ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι εκεί πέρα και οι δύο. Οπότε λίγο υπομονή να συντονιστούμε εδώ, να βάλουμε κανονικά τη ροή του προγράμματος στις ράγες, έτσι. Έχω δίπλα μου και τον κύριο Γιάννη Πόστμαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έτσι, αδειμονούμε λίγο έτσι και για την αυριανή μέρα, η αλήθεια είναι. Και η σημερινή σημαντική μέρα είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών, των δύο ομάδων και κάποιων παικτών. Από ένα παίκτη νομίζω θα μιλήσει, αν το θυμάμαι καλά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε ένα-δύο λεπτάκια θα είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μετά η χορηγή και. Παντελίδης Βέλεθ πρέπει να είναι το πρώτο. Παντελίδης Βέλεθ είναι από Άρη. Λοιπόν, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτόν τον σε δύο λεπτά ξεκινάει η συνέντευξη. Πώς. Κέλκετς. Ναι. Κέλκετς. Και ποιος παίκτης θα μιλήσει. Βόσνιος είναι. Νομίζω ο Έλληνας που έχουν. Ο Έλληνας. Δεν πρέπει να είναι βασικός όμως, έτσι. Γιατί από ό,τι είδα. Είναι βασικός. Ναι, παίζει αριστερό χαφ. Σοβαρά, μιλάς. Έχουν Έλληνα. Ναι, έχουν. Γιατί τουλάχιστον. Έναν Έλληνα ο οποίος παίζει αριστερό χαφ. Έτσι διάβαζα τουλάχιστον τη σύνθεση. Εμείς δεν έχουμε κανέναν δηλαδή. Εμείς στην 11 δεν πρέπει να. Φετ Φατζίδες μόνο. Και εμείς από έναν. Από ένα. Ναι. Λοιπόν. Περιμένουμε να συνδεθούμε από λεπτό σε λεπτό με Κλεάνθης Βικελίδης. Έτσι, λίγο η ανάκατα η εκπομπή. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 9.30 το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη μετά από 9 χρόνια. Έτσι. Θα δώσουμε έναν τόνο ξεχωριστό σήμερα. Θα δώσουμε και λίγο και εορταστικό να τόνο. Πρώτα, να τελειώσουν οι συνεντεύξεις τύπου. Να θα ακούσουμε έτσι και κανένα ηχητικό. Κανένα λίγο να ξεσηκωθεί και ο κόσμος περισσότερο. Να μπούμε αν λίγο. Αν μπούμε, και δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει ιδιαίτερη. Έτσι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διάθεση για το αυριανό παιχνίδι. Υπάρχει ήδη τεράστια δίψα και αυτό φάνηκε και από την προπόληση των εισιτήριων. Νομίζω ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει για sold out. Κάποια στα επίσημα. Νομίζω κάπου στα επίσημα στη θύρα 7. Έτσι. Νομίζω. Ωραία. Είναι και τα πιο ακριβά εκεί. Πόσο είναι εκεί? Νομίζω είναι πάνω από 50. 50 ευρώ. Ναι, ναι. 35, αυτά τα ιδερμάτινες. Ιδερμάτινες που μπορούν. Είναι ακριβές. Εκείνες δεν ξέρω αν πραγματικά έχουν κλειστεί ήδη. Έχουν κλειστεί. Έτσι πιστεύω ότι τις έχουν κλείσει ήδη. Από διαρκείας δηλαδή. Ναι. Αυτό εννοώ. Πιστεύεις ότι έχουν κλειστεί? Ναι, πιστεύω ότι τις έχουν πουλήσει. Εγώ, συγγνώμη, εγώ πιστεύω δύσκολα. Δύσκολα. Λέω, 1.300 ευρώ έχει εκεί. Δηλαδή, η μία που βέβαια όντως είναι πραγματικά όλη η σαντιγή των θέσεων στα επίσημα, είναι καλύτερες, έτσι. Ναι. Αλλά έχει 1.300 ευρώ, το θεωρώ. Για μας ίσως να έχω, για κάποιους άλλους... Καλά, εντάξει, σίγουρα. Περί το... Λοιπόν. Okay. Βλέπω ο Χρήστανθος. Ναι, βλέπω κύριε Τσαλτίδη. Παρακαλώ. Βλέπω. Okay. Υπάρχει ενδόση συνεννόηση εδώ πέρα. Okay. Επαναλαμβάνω, σε ένα-δύο λεπτάκια θα είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου των προπονητών. Ενδιαφέρουσα πάντως. Ενδιαφέρον. Εγώ δεν τις αυτές, δεν τις δίνω λίγο. Πιστεύω ότι λίγο πολύ ακούγονται. Κλισέ, έτσι. Κοίταξε. Έτσι. Κλισέ ακούγεται για μια ομάδα η οποία. Όχι, κάθε όχι. Όχι. Άλλο λέω. Όλες οι δηλώσεις αυτών των προπονητών είναι κλισέ, πιστεύω. Δεν θα βγάλουν δηλαδή κάτι. Εννοείται. Εσύ δεν είπες εδώ προχθές ότι μέχρι και η προπόνηση τελευταία ήταν κλειστή. Σήμερα ήταν. Οπότε κλειστή, τι, και τι θα πει δηλαδή. Μήπως θα πει την εντεκάδα Δεν υπάρχει. Ή θα πει πώς θα παίξει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λίγο πολύ νομίζω είναι γνωστές οι ομάδες. Νομίζω ότι ο Χρήστανο Ζαλτίδης από τη νέα αίθουση τύπου. Νέα αίθουσα τύπου. Βεβαίως, νέα Ελβετία που λέμε, ναι. Ακριβώς. Ναι. Θεωρώ ότι ο Άρης μεγαλώνει και αυτό το αποδεικνύει όχι μόνο αγωνιστικά. Έτσι. Ωραία. Αρχίζει η συνέντευξη τύπου. Να τον έχουμε σε λίγο στον αέρα, να ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου, να δούμε τι έχουν να μας πούνε οι προπονητές και οι δύο θα μιλήσουν. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει πρώτος βασικά. Νομίζω ο δικός μας πρέπει να είναι. Εκτός βέβαια, μα γίνει το. Συνήθως ο φιλοξενούμενος νομίζω μιλάει πρώτος, νομίζω. Λοιπόν,
Έχουμε. Α, κατευθείαν. Ας ακούσουμε κατευθείαν τότε, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε, κάποια προβλήματα υπάρχουν από την αίθουσα τύπου. Κάτι σήμερα ναι, δεν πάει καλά η μέρα, η αλήθεια είναι, έτσι. Λίγο ακούσαμε, για ποιον παίκτη έλεγε, για τον Λάρσον έλεγε. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Για τον Λάρσον λογικά. Προφανώς έλεγε. Αυτό ήταν, και εγώ εκεί πήγα εστίασα, αλλά δεν έβγαλα όνομα. Από την στιγμή που δεν άκουσα όνομα, δεν μπορώ να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω, είναι πάντως, θέλω να πω ότι... Γενικά υπάρχει ένα κλίμα ενδιαφέρον έτσι, για την ομάδα, όχι μόνο από εμάς, δηλαδή για το παιχνίδι γενικότερα. Για το παιχνίδι μιλάω και γενικότερα. Mm-hmm. Υπάρχει μία... Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Τώρα για πάμε πάλι. Αποκαταστάθηκε. Σημαίνει ότι σε αυτή τη μεγαλύτερη το ξέρει πολύ καλά. Είναι ένα θέμα για σένα εκτό.
πάρα πολύ καλό πρόσωπο, τουλάχιστον όσον αφορά την προσπάθεια. Είμαι βέβαιο ότι τα παιδιά θα προσπαθήσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό το πρώτο ημίχρονο, γιατί για μένα αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο, ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες πέρσι, τελείως διαφορετικές δεδομένα, τελείως διαφορετικά. Άλλη ερώτηση, Βασίλη. Δεν ξέρω αν περάσετε τα πρωινά που έχετε στο Καντράβο και πάρα πολλέ κουρέ. Αναμένεται sold out. Μάλιστα, μπορεί να κυμπηράζει προσέλευση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλοί που έχουν ότι είναι νέοι στην ομάδα. Προφανώς και έχουν πάρει μια εικόνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας. Είναι το παιδί του μυαλού της ψυχολογίας και της διαχείρισης του ενθουσιασμού, της απογοήτευσης. Εντάξτε, σίγουρα είναι ένα κομμάτι της προετοιμασίας να βλέπεις ότι ο κόσμος στέκεται στην ουρά 2 και 3 ώρες για να περιμένει να πάρει και ένα εισιτήριο για να δει εσένα. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Στην εποχή που ζούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολλές αυτές τις ώρες για να πάρουν ένα εισιτήριο, για μένα πρέπει να σε εκτιμήσουμε πάρα πολύ. Εμείς. Και το έχουμε εκτιμήσει μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει σημασία για την ομάδα μας είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Μέχρι τη διάρκεια του παιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε με τα παιδιά και προσπαθούμε να το επιλέξουμε. Με κάλυψε ο προηγούμενος που ήθελα να πω για τον κόσμο. Ωστόσο, ο στόχος του Άρη στην Ευρώπη είναι η ομίλη του Europa League. Περιμένω την απάντηση. Πάντα προσπαθείς να κερδίσεις το επόμενο παιχνίδι, αυτό που έρχεται. Τι θα φέρει η επόμενη μέρα, το βλέπεις. Τάσο. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, επειδή σε όλα τα παιχνίδια είτε πρέπει για πρωτάθλημα, για το που διαχείριζε την ευρωπαϊκή διοργάνωση, η τακτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιχνίδια τα οποία είναι νοκάουτ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Δεδομένου πάντα ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι ακόμα στο φόρτε του. Ο Άρης δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής ή θα είναι ένα παιχνίδι περισσότερο από τη δική σας την πλευρά για να πάτε σε έναν επαναληπτικό να διεκδικήσετε την πρόκληση. Θα προσπαθήσετε, εννοώ, να καθαρίσετε σε εισαγωγικά την αναμέτρηση αύριο ή θα πάτε λίγο πιο συντηρητικά. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το μάτς, προσέχοντας να μην κερδίσουμε το μια πλάτη πράγμα. Οποιαδήποτε νίκη με μηδέν τακτικό, είσαι σε σωστό δρόμο. Τώρα, αν κάνεις κάτι παραπάνω, αυτό είναι καλό. Αυτή είναι η λογική. Αντί ακόμα και το ελάχιστο, ας πούμε, χωρίς παρήγορο. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ό,τι μπορείς περισσότερο. Ο Άρης μπορεί να λείπει 8 χρόνια από την Ευρώπη, αλλά έχει πολλούς παίκτες που έχουν πάρα πολλές παρουσίες με προηγούμενες ομάδες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πόσο σημαντικό είναι για εσένα το να έχεις δηλαδή τέτοιους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στη διάθεσή σου και γενικότερα και για τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας που έχουν λιγότερες από κάποιους. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει σε αυτό που είπα στη διαχείριση, κυρίως των συστημάτων που θα δημιουργηθούν μέσα στο μάτς. Γιατί γνωρίζουμε ότι η ατμόσφαιρα θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε θα πρέπει να διαχειριστούμε τα συστήματά μας μέσα στη διάρκεια του μάτς. Με βάση τα όσα είδατε από την ΑΕΛ για σου, θα θέλατε να μας καταγραφήσει λίγο την ομάδα κάτι που μας έκανε εντύπωση. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με παιδιά που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και το τελευταίο καιρό. Μια ομάδα που είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Είναι δύσκολο να τη διασπάσεις. Δύσκολο. Να τη διασπάσεις. Αν θέλατε να δείτε, αν είχατε περιθώριο, άλλη μια εβδομάδα, τι θα θέλατε να δείτε. Τι να δω, σινεμά, πάνω από κανένα εγώ. Τι θα θέλατε να δείτε στο μάτι. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα που περνάει, στην περίοδο της προετοιμασίας, κάθε μέρα που περνάει, είναι καλύτερο για την ομάδα σου, γιατί βάζεις 2 ώρες την ημέρα παραπάνω τη δουλειά σου. Εντάξει. Λοιπόν, ακούσαμε τις ερωταπαντήσεις, εντάξει, ναι, από ένα σημείο και μετά ακουγόταν αρκετά ικανοποιητικά, μπορώ να πω. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ αν έβγαλες... Ναι,
Είπε κάποια πράγματα, αν θέλει να το συνοψίσουμε λίγο. Δεν ξέρω, θα βγάλει τον Χρυσάνθο, κάποιο θα βγει από εκεί. Θα βγάλουμε, ναι, γιατί. Ωραία, να πούμε πέντε πράγματα ότι εμείς. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Εγώ δεν επιμένω ότι αυτές οι συνεντεύξεις λίγο πολύ είναι έτσι. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αναμενόμενες κατά κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Είναι θυμοτυπικές, νομίζω το επιβάλλει η UEFA αυτό το έτσι πράγμα. Πρέπει να γίνονται όμως. Ναι. Έτσι. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Λέω ότι δεν βγάζει, όχι του Άρη με τη Λεμεσού, οποιαδήποτε. Ναι, εννοείται. Οποιαδήποτε. Δεν βγάζει τίποτα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πες. Θα μιλήσει και ο Βέλεθ, δεν ξέρουμε, έτσι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Περιμένουμε, πάντως, περιμένουμε από εδώ πέρα λοιπόν, τι θα μας πει η ένδοση συνεννόηση και θα πράξουμε okay, ανάλογα. Λοιπόν, για το κομμάτι το οποίο άκουσα εγώ τουλάχιστον μέχρι από αυτά που μπορούσαμε να ακούσουμε, έτσι. Όντως. Εκεί από το sold out που μίλησαν, έκανε κάποιο φίλο δημοσιογράφο ερώτηση πώ είδε τον κόσμο, α πούμε, που, ναι, που στέθηκε σε ουρές κτλ. Καταρχήν λέει, είναι αυτό που είπα εγώ, Σάχολε, και πήρε τα λόγια μου, είπε ότι. Καταρχήν είναι καταπληκτικό, λέει, αυτό το πράγμα, το θέαμα που αντικρίσαμε. Να περιμένει ο κόσμος 2-3 ώρες για να μπορέσει να πάρει είτε λέει το διαρκεία σου, είτε να πάρει το εισιτήριο. Λοιπόν, όμως λέει αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, ήδη θα το δει η διοίκηση, ότι δεν θα επαναληφθεί. Πάντως οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές, δηλαδή αυτό το είπε. Και ειδικά για την περίοδο που γίνονται. Για την περίοδο, ακριβώς. Παίζει ρόλο. Αν το ρωτήσαν αν η ομάδα είναι έτοιμη. Λοιπόν, είπε ότι το ποσοστό ετοιμότητας σε αυτήν εδώ την χρονική περίοδο είναι υψηλό. Δεν έδωσε όμως νούμερο. Όχι, δεν έδωσε νούμερο. Αλλά ανάλογα βέβαια τι εννοεί ο καθένας υψηλό, έτσι. Σε σχέση μάλιστα λέει με αυτό το οποίο είδαμε τώρα, από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα θα είναι και τώρα θα ακούσουμε και το Βέλεθ, οπότε... θα συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε λοιπόν, να πω το εξής, ότι είπε το εξής, ότι... Σε σχέση με αυτό που είδαμε στο παιχνίδι, ιδίως λέει στο πρώτο ημίχρονο με τον Ατρόμητο, η ομάδα είναι ακόμα καλύτερη. Εντάξει. Άρα λοιπόν, πάει να πει ότι αυτό που λένε, ας πούμε, γιατί τον έκανε και μία άλλη ερώτηση ένας δημοσιογράφος, η τελευταία νομίζω ήταν. Που τον δημοσιογράφη ήταν εκεί, ναι, κρεοπόλητες. Εννοείται. Ότι αν ας πούμε είχες μια εβδομάδα ακόμα, ναι. Πόσο ακόμα θα ήταν η ετοιμότητα, και τον είπε, άκουσα να δεις. Είναι θέμα κάθε μέρας. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα να γίνεται έστω και ένα τσεκάρι. Η ομάδα λέει ανεβαίνει. Αυτό το πράγμα του είπε. Αυτό το απάντησε. Είναι. Λοιπόν, άσε τώρα να ακούσουμε και τον Φρανκ Βέλα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Στο βαθμό που θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτόν τον ένα μήνα. Ξεκινήσαμε με κάποια φιλικά, δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα. Αλλά είδαμε ότι στο τελευταίο φιλικό ότι παίξαμε και λίγο καλύτερα, πήραμε και κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι για τον ένα μήνα που είχαμε, ότι είμαστε στο μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητα που θα μπορούσαμε. Todos los jugadores son importantes, tanto los que son al inicio como los que salen del banquillo. Yo creo que todo el mundo es importante porque en cualquier detalle se puede decidir la eliminatoria. Θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες αρχικά, όχι μόνο αυτοί που θα παίξουν και αυτοί που θα είναι έξω από τη βασική δεκάδα, για να δώσουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να κάνουμε το σημαντικότερο που μπορούμε για εμάς και για την ομάδα. Με την παρουσία του, την αγωνιστική αλλά και με το πάθος του, τίνει να γίνει ο φυσικός ηγέτης της ομάδας, με την πολύ καλή περσινή παρουσία. Αύριο ενδεχομένως η άμυνα του Άρη κατά διαστήματα να νιώθει μια πίεση, να αναγκαστεί να αποσοβήσει κόντρα. Άρα το transition θα είναι σημαντικό. Ο ίδιος έχει σκεφτεί, ο προπονητής τους έχει πει να είναι τους επικείς αυτού του πράγματος. Porque ellos salen muy bien al contraataque y eso lo sabemos, ¿no? No es un secreto, que defienden muy bien, todos juntitos por dentro y salen muy bien a la contra. Al final hemos estado trabajando, igual que ellos nos han estado trabajando a nosotros, y yo creo que el equipo está preparado para eso, para jugar de tú a tú, apretar y sobre todo sacar un buen resultado aquí en casa. Έχουμε μελετήσει την αντίπαλη ομάδα, όπως το πάνω μας έχουν μελετήσει αυτοί. Γνωρίζουμε ότι έχουν κάποια ισχυρά κομμάτια στο παιχνίδι τους, όπως είναι οι αντεπιθέσεις. Το περιμένουμε αυτό, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
Ξέρουμε ότι θα είναι συμπαγή στην άμυνα, θα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το καθυστερήσουμε αυτό και να επιβάλλουμε το δικό μας το πόδι. Αν πιστεύω ή καλύτερα το ότι ο Άρης είναι αλήθιτος σε ευρωπαϊκά παιχνίδια στην έδρα του, αν τους βάζει τους ίδιους τους παίκτες περισσότερη πίεση για να πιάνω παιχνίδια. Άσχος πίεση. Ya sabía esa información y yo creo que no es ninguna presión, al revés. Es una forma de... La presión la tiene que tener el rival, ¿no? Que sabe que es difícil ganar aquí con nuestra gente y al final presión ninguna, esto es fútbol. Tú no eres de αυτή την πληροφορία. Θα έλεγα ότι δεν μας δημιουργεί κανένα άγχος, το αντίθετο, το άγχος πρέπει να το έχει αντίπαλος, γιατί ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο να μας νικήσει εδώ πέρα με τον κόσμο μας και δεν έχει γίνει για τόσα πολλά παιχνίδια. Οπότε εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος, το αντίθετο μας κινητοποιεί. Το γεγονός ότι ο Άρης στην κλήρωση της επόμενης φάσης απέτυχε ομάδες όπως η Μπράγκα ή η Σπαρτάκ και έθεσε με τον Ιντιού Τζογκαριού Μόλτε, χωρίς και αν περάσει φυσικά, τους δίνει μεγαλύτερο κίνητρο και όλα στην ΑΕΛ. En este partido no hay que pensar que vamos a pasar sí o sí, va a ser una eliminatoria muy difícil. Yo creo que hay que centrarse en el partido ahora, el que nos toque después me da igual. Προς το παρόν δεν ασχολούμαστε με το τι θα έρθει μετά. Το σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι, αυτές οι αναμετρήσεις που έρχονται. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε. Το τι θα έρθει μετά, προς το παρόν δεν μας απασχολεί καθόλου. Η αναμετρήση με την ΑΕΛ είναι αρκετά νωρίς στη σεζόν. Πόσο σημαντικό είναι ότι η ομάδα είναι κατά κύριο λόγο η ίδια με πέρυσι, υπάρχει ίδιος προπονητής, κατά βάση είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, έχουν έρθει οι ίδιες μεταγραφές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ομάδα? Ωραία, οκ, okay, ακούσαμε λίγο, θα έχουμε και ανταπόκριση. Ένα-δύο λεπτάκια θα ακούσουμε και τους... και τον προπονητή των Κύπριων και τον... Ναι, βεβαίως. Να ακούσουμε έτσι λίγο και την αντίθετη όχθη του ποταμού, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε και τον Χρυσάθο Τσάλτιδη για το σχολιασμό. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Συνέχιζε αυτό που έλεγες, κλείσε, γιατί δεν ξέρω αν θα πάμε σε διάλειμμα πώς θα γίνει. Περιμένω να λειτουργήσει η ένδοση συνεννόηση. Α, συνεχίζει, ωραία. Y que haya incorporaciones que suban el nivel, ya lo dije el primer día, que incorporaciones como la de Ideye o Arte suben el nivel del equipo y eso viene bien, o sea, yo creo que el equipo es más amplio, tiene más competencia y eso nos viene bien a todos. Yo creo que sea más antes o después no es excusa, hemos estado trabajando un mes y mañana hay que darlo todo y no es excusa que hayamos tenido poco tiempo. Αρχικά δεν θα αποτελέσει δικαιολογία το ότι τα παιχνίδια είναι νωρίς μέσα στη σεζόν. Δεν αποτελεί δικαιολογία για μας. Πρέπει να δώσουμε το 100%. Δουλεύουμε ένα μήνα, προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό που έχει παραμείνει η ομάδα ίδια και κυρίως ότι οι νέες προσθήκες μας ανέβασαν επίπεδο, όπως του Ιντέγε και του Ντουάρτε. Είναι πολύ σημαντικό που ξέρουμε ότι έχουμε πολλές ικανότητες, ότι είναι αρκετά μεγάλο το ρόστερ. Έχουμε ποιότητα και νομίζω ότι θα το δείξουμε. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο ότι πίσω του, που έστεκε δίπλα του Ρόζ, είναι ήδη ο ποδοσφαιριστής να πέσει. Es muy importante. Para mí es muy importante, sobre todo los conozco del año pasado. La incorporación de Daniel habla castellano como yo también me facilita las cosas y al final que mantengamos el bloque con Matilla y Barça por delante. Yo creo que es muy importante, ¿no? Al final cuando uno entrena todos los días se conoce mejor. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός ότι έχουν μείνει παίκτες με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί την προηγούμενη σεζόν. Έχουμε μια επικοινωνία, είναι πιο εύκολο για μένα, νιώθω πιο άνετος. Ήρθε και ο Ντάνιελ που μιλάει και αυτό ισπανικά, οπότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πώς σκέφτεται το αυριανό βράδυ γενικότερα και με τι αποτέλεσμα θα θέλει να κάνει το βαρικό το λόγο, γιατί κάνει το πρώτο του πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση καλύτερα. Bueno, yo creo que hay que jugar el partido, ¿no? Al final el resultado dependerá de cómo nos tomemos el partido, cómo lo afrontemos.
pero sobre todo muy importante ganar. Para mí lo más importante, me da igual si se gana en un gol en el último minuto, pero yo lo que quiero siempre es ganar. Το σημαντικό για μένα προφανώς είναι να κερδίσουμε, δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, δεν με νοιάζει ο τρόπος που θα κερδίσουμε, είτε κερδίσουμε με έναν κόλ στο 92, είτε παίξουμε καλά και κερδίσουμε. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και αυτό είναι που σκεφτόμαστε αύριο, ότι πρέπει να κερδίσουμε. Ο ίδιος που είναι ο πρώτος είμαστε στην Ευρώπη. Bueno, lo estaba hablando antes con unos compañeros y al final lo afronto como un partido más para mí. Yo todos los partidos lo juego como si fueran los últimos. Al final tuve un problema de una lesión grave y me recuperé y al final cada partido para mí es el último. Intento disfrutarlos al máximo. Το συζήτησα και με τους συμπαίκτες μου. Για μένα θα προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω σαν να είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Παίζω κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, σαν να ήταν το τελευταίο που θα παίξω στη ζωή μου. Οπότε θέλω να τα αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο, να το ευχαριστώ και να δώσω το 100%. Ναι, τελευταία, αν και προφανώς ο στόχος αύριο είναι η νίκη, έχει συζητήσει με τους συμπαίκτες του πρώτου σερί που έχει ο Άρης 26 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη χωρίς ήττα έντος έδρας. Το έχουμε συζητήσει. Sí, lo sabemos todos en el vestuario. Al final hay que tomárselo como una, como algo positivo, no algo que nos afecte. Yo creo que, como he dicho antes, la presión es para el rival, que va a llegar aquí y va a saber que nadie ha ganado y con nuestra gente yo creo que eso les va a impresionar. Το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει με τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι δεν μας δημιουργεί κάποια πίεση, ότι ίσα-ίσα ο αντίπαλος θα πρέπει να έχει πίεση, όπως είπα και πριν. Μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε απέναντι στον κόσμο μας. Με τον κόσμο μας στο πλευρό μας. Τώρα θα το δουν και οι αντίπαλοι ότι ο κόσμος μας είναι εκπληκτικός και νομίζω ότι θα το ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Φρανκ Βέλεθ, έτσι. Ωραίος. Ωραίος. Πολύ μου άρεσε. Ωραίος. Σ' άρεσε ο Βέλεθ. Πολύ ουσιαστικός και πολύ οικογενειακός. Οικογενειακός τι... με τη γυναίκα του μαζί έκανε. Όχι φίλε, είπε ότι... Για πες. Θα χρειαστούν όλοι, λέει, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, ακόμα και όσοι δεν παίζουν, λέει, στην ενδεκάδα, και ακόμα και ο τελευταίος. Ωραία. Εσύ θα λες τώρα τι είπε και εγώ θα λέω τι περίμενες να πει. Ναι. Δηλαδή τι έπρεπε να πει. Όχι, δεν θα παίξουν, μόνο οι 11 χρειάζονται, οι όλοι οι άλλοι. Ξέρεις τι γίνεται, πάνε... Ζάχο. Εγώ βλέπω ότι ένας ποδοσφαιριστής, κατάλαβα τι λες, επαγγελματίας, Ισπανός, ο οποίος έρχεται, παίζει δεύτερη φορά. Δεύτερη χρονιά στον Άρη. Είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπήρξε Ευρώπη ο Βέλεθ. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό. Ναι, εννοείται. Και όταν δίνει και βγάζει έτσι ένα εσώψυχο που εμένα μου δίνει, δεν μπορεί να είναι όλα ρε παιδί μου να τα πεις επαγγελματικά και το κάνει. Εγώ άλλο λέω ρε, αυτό. Εμένα με δίνει δηλαδή την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχουν δει το παιχνίδι και θα πάνε για την πρόκριση αυτό, σαν να μην υπάρχει για πίσω. Το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και για το αν ο Βέλεθ ή οποιοδήποτε Βέλεθ, τώρα μιλάμε για το Βέλεθ. Ναι. Το νιώθει, νομίζω ότι φαίνεται και από το παιχνίδι, φαίνεται και από διάφορα πράγματα όσον αφορά το οικογενειακό κλίμα, όπως βλέπεις και τα βιντεάκια, έτσι, τα παιχνίδια που κάνουν μεταξύ τους, έτσι, τέτοιο, ότι έτσι είναι μια παρέα. Ναι, αυτό ναι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Είτε μπάσκετ, είτε ποδοσφαίρου, είτε handball, ό,τι θέλεις. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό για μια ομάδα να είναι σαν ένα. Δηλαδή βλέπεις και πώς όταν έρχεται ένας νέος, πώς τον... Και δεν είναι μόνο το κομμάτι, ας πούμε, το αγωνιστικό. Είναι γενικά όλο αυτό. Ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΕ Άρης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι σε σωστό δρόμο. Είναι σε σωστό δρόμο. Είναι σε μία ράγα. Είναι σε σωστή. Και πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Εύχομαι να μην υπάρχουν παρεκτροπές. Δυστυχώς όμως αυτή η ράγα, συνέχεια δεν γίνεται να μην το κάνω αυτό το σχόλιο, συγγνώμη ρε Γιάννη, αυτή η ράγα δυστυχώς, όσο σωστή και να είναι, όσο και συνέχεια να είναι σωστή, είναι πάνω σε ελληνικό έδαφος. Ναι. Άρα, εφόσον είναι πάνω σε ελληνικό έδαφος, δεν αρκεί μόνο η ράγα. Ναι, εννοείς, δηλαδή θέλει και την πράγα. Και την πράγα. Κατάλαβες, θέλει και το πει. Μάλιστα. Θέλει και την πράγα. Εννοείται. Κατάλαβες, η ράγα δεν αρκεί. Ναι. Εντάξει, στην Αγγλία μπορεί να αρκούσει. Τώρα, κατά πόσο θα μπει στην πράγα που λες εσύ, ο Μίστερ Καρυπίδης. Θα το δούμε. Όλα από το αποτελέσματος. Εννοείται. Και εσύ στη δουλειά σου, παρότι δουλεύεις 30 χρόνια στην υπηρεσία που είσαι, καθημερινά κρίνεσαι. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι και εγώ. Έτσι και ο Γιάννης ο Ζάτσης στην ηχοληψία. Δεν τον αναφέραμε. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε σε διαλυματάκι ή θα το πάμε σε. Πώς το βλέπεις το θέμα. Δεν ξέρω. Πάμε σε διάλειμμα. Θα κάνουμε διάλειμμα. Θα βγάλουμε. Πόσο βλέπεις. Δεν έχω εγώ. Ναι. Ωραία. Α. Αρχίζει λέει και ο Κύπριος προπονήτης. Αν μπορούμε να τον ακούσουμε λίγο.
ένα-δύο λεπτάκια και μετά θα βγάλουμε το Χρήσανθο για σχολιασμό. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν. Ένα μικρό τμήμα στην αρχή δεν ακούγονταν καλά, η αλήθεια είναι. Έτσι είναι, να μας και να μας τα πει ο Χρήσανθος. Να ακούσουμε όμως τον προπονητή των Κυπρίων. Το ξέρω γιατί έχει να αγωνιστεί και στην Ευρώπη 8 χρόνια ο Άρης. But this what we miss one year in Cyprus because I don't explain to everybody know our problems in Cyprus. Είναι αυτό που έχουμε χάσει εμείς ένα χρόνο στην Κύπρο λόγω των προβλημάτων που είναι γνωστοί με την κάθε φορά. And we are happy to play against one good team and with a fantastic atmosphere tomorrow. Και είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. But I am sure that this atmosphere will give to my players push to give their best to show to all Greece that we are a good team. Και πιστεύω ότι αυτή η ατμόσφαιρα θα μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές μας αυτή την όθηση να αποδείξουν ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Σύντομα, με τι αποτέλεσμα θα ήταν η καλοκαιρινή μας αυτή. Of course, to if we win, but you know, if you don't receive goal, it's very good for us. Φυσικά θα είμαστε ικανοποιημένοι με τη νίκη, αλλά και αν δεν και το γεγονός το να μην δεχτούμε κάποιον γκολ, θα είμαστε πολύ. Every result will give us chance in the second game to pass. Κάθε αποτέλεσμα το οποίο θα μας δώσει τις πιθανότητες να περάσουμε μετά και το δεύτερο παιχνίδι. Μιχάλη. Κώστα, ξέρω ότι η ΑΕΛ έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται ανάλογα στα παιχνίδια. Ξέρουμε και πέρσι σε πολλά παιχνίδια. Και με τα αποτελέσματα που συνήθως τώρα, με βάση ότι το προγραμματισμό έχει ξεκινήσει, πόσο έκεινη είναι να προσαρμοστεί σε μια καλή έδρα και μια δυνατή έδρα που θα είναι αύριο το κράτο της διαιτητής. I think we are in the same way like Aris, what coach of Aris Sala said when I was reading his interview. It's around 70%. Θα πω ότι περίπου θα είμαστε στην ίδια ετοιμότητα όπως είναι και ο Άρης από ό,τι έχω ακούσει και τις δηλώσεις του, γύρω στο 70%. It's not logic to be ready for me. Δεν είναι καθόλου λογικό να είμαστε 100% έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Σάβα. Ευχαριστώ. Μια χρησιμοποιητική τοποθέτηση. Είχα κάνει ερώτηση πιο πριν στον κύριο Σαλαμαντελίδη, ότι εδώ και καιρό χρήση σταγωρεί τον Άρη για πρόκριση και το είχα ρωτήσει αν σπάζεται αυτό. Αν αποδέχεται αυτή τη δήλωσή σου. Είχα αναφέρει ότι περισσότερο γίνεται από παιχνίδι από μέρος σου για να μεταφέρεις το άγχος και την πίεση ίσως στον Άρη. Πώς το απάντησες? You know, every game, for every football player, for everybody who works in football, you have stress. It's normal. It's just how you, like coach and your player, handle this stress. Until now, we play many games, strong games and final, and we manage to keep stress in positive way. Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια και προσπαθούσαμε σε κάθε παιχνίδι να κρατάμε το άγχος με τη θετική του την πλευρά. I believe really that tomorrow this atmosphere should not be easy, of course, but will give us this positive. Πιστεύω ότι αυτή η ατμόσφαιρα δεν θα δέχουμε ό,τι καλύτερο βέβαια, αλλά θα μας δώσει τη θετική πλευρά του. Φαντάζομαι πως ψάχνει πράγματα για τον Άρη, βλέπει πράγματα για τον Άρη φιλικά τις τελευταίες εβδομάδες. Τι έχεις εμπορήσει από τον Άρη coach, ποιοι παίκτες είναι καλύτεροι κατά τη δική σου άποψη και πού πρέπει να προσέξεις περισσότερο η ομάδα σου? Yes, we watch, we scout, I was here with Αντρόμητος. Φυσικά έχουμε δει, έχουμε κάνει και, έχουμε δει και τα παιχνίδια με τον Αντρόμητο, το παιχνίδι με τον Αντρόμητο. I say that for me, Aris is a very good team. Για μένα ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα αυτή τη στιγμή. Have very good players, but what I saw, it's look team,
that it's very compact team of coach, or that it's very compact and they know in every moment what they do. Όπως έχω δει, είναι μια ομάδα συμπαγής και in every moment that in the game. Σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. If you want to say names, okay, I'll say you know better than me that Fedvadidis is one of the best Greek player. Okay, maybe in the he needs time to be again the same like before. Today a striker, it's very good player. I will say the best. If I can choose, Veles captain and Matilla. This is the two players. Special Matilla is making game. He decides when game will go fast, when game will go slow. But anyway, what I saw that really it's one compact team. Τα όνοματα τα έχετε ακούσει, να μην τα επαναλάβουμε. Αυτό που έχω δει είναι μια συμπαγή ομάδα και ξεχωρίζει κάποιους προσφέρειστες. Ανοιχτούμε άλλη μια ερώτηση, τελευταία και... Το γεγονός ότι ανεξάρτητα με την αγωνιστική επίδοση των ομάδων που είναι ακόμη αρχή τη σεζόν, το γεγονός ότι ο Άρης επιστρέφει σε ευρωπαϊκούς αγώνες μετά από κάποια χρόνια, αυτό σημαίνει ότι και η ομάδα και η Φιλαθλή και η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη έχουν μια άλλη προσμονή για τον αυριανό αγώνα και έναν ενθουσιασμό. Είναι κάτι που του σαλκώνει λίγο περισσότερο στο πώς θα στήθουν άλλο στο παιχνίδι, πώς θα διεξαχθεί το παιχνίδι. For Άρης, yes, this is true that they come back after 8 years, but also they come back after 3 years. And we have players that maybe I'm young, but there are many of them, they play in the better level than the child and they play many European games. And this of course can help our team to handle the atmosphere of tomorrow game. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει για τους προσφυγητές μας να διαχειριστούν την ατμόσφαιρα αύριο. Όσα ξέρεις την ομάδα, εγώ και κάνω μια ξανάρξη με την ομάδα Ευρώπη. Πώς είναι το αύριο, τον ίδιο τον Τόσα και πώς ο ίδιος μπορεί να στείλει και το μήνυμα στους υπόλοιπους για να δείτε το παιχνίδι και το Βαγγίλιο Βλάνος για την ΑΕΚ. Hello, good evening. I think it's like my coach is the boss of our team. He's the boss, and I think it's how we feel, how we approach the game. Νομίζω ότι όπως τα έχει ο Βίλιο ο προπονητής μας, που είναι ο αρχικός μας και ο καθοδηγητής μας, το πώς είναι αυτό το παιχνίδι. It's always important and nice to play European games. Είναι πολύ σημαντικό να αγωνιζόμαστε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Of course, we have some players that play before some European games and another guys that didn't play so much. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια παλαιότερα, φυσικά έχουμε και κάποιους που δεν έχουν τώρα αγωνιστεί. I think we're going to play against a good team, against a good side. With a good stadium, for what I see, it's a good stadium. Θα αγωνιστούμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, απέναντι σε ένα πολύ καλό γήπεδο όπως έχω δει. A lot of fans and unfortunately we don't have this in Cyprus for the last months, last year. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε εμείς τον τελευταίο χρόνο. So all the players and coaches, I think we will make everything to enjoy the game and to get a good result. Και νομίζω ότι και οι προπονητές θα κάνουν τα πάντα για να απολαύσουμε ένα χρόνο απολαυστικό παιχνίδι και από τις δύο πρώτες. Είσαι πλέον ο πιο παλιός ποδοσφαιριστής στην ομάδα και ο συμμετέχεις περισσότερες συμμετοχές. Περιμένω από σένα την συμπαίκτη σου, αλλά και η κυρίες της ομάδας σου, να σηκώσεις το βάρος της ευθύνης και να πεις μπροστά το αγαπημένο ρυθμό. I think all the players in these kind of games in Europe against good teams, all of us, we have always to make a step in front, you know. Εμείς όλοι οι ποδοσφαιριστές σε αντίστοιχα παιχνίδια, ειδικά τα ευρωπαϊκά, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. All of us need to give a little bit more than what we are used to give.
όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που συνηθίζουμε να δώσουμε. Because it's an important game against all Europe is going to watch. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όλη η Ευρώπη θα το παρακολουθεί. It's nice to play this kind of games. We wish to have this all every week, so I think everybody going to make a step in front and try the rest. Είναι ευχάριστο να αγωνιζόμαστε σε τέτοια παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Είναι κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή του, των Κυπρίων. Της, πες το όνομά του, ρε. Κέλκετς. Πώς? Κέλκετς. 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 Αυτός είναι Βόσνιος, είπες. Ναι, Ντούσαν Κέλκετς. Τι είμαι, σε ζήτα Βόσνιος. Ναι, σε ζήτα. Εντάξει, τώρα... Πάντως δεν μίλησε Έλληνας ποδοσφαιριστής. Νομίζω μίλησε και ποδοσφαιριστής, δεν ήταν Έλληνας. Δεν πρέπει να ήταν Έλληνας. Ναι, καλά. Τι αγγλικά μιλούσε, τι Έλληνας θα ήταν. Αγγλικά μιλούσε. Σωστά. Λίγο δύσκολα. Λοιπόν, θα έχουμε σε δύο λεπτά το Χρήστατο Τσαλτίδη να μας κάνει ρεζουμέ και το σχολείο του φυσικά. Σε δύο λεπτάκια από τώρα, Γιάννη. Ναι. Οπότε έχουμε να σχολιάσουμε για αυτό το δίλεπτο τίποτα. Ναι, νομίζω ότι και ο Παντελίδης και ο, να πούμε για τους δικούς μας, έτσι, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει άλλωστε. Εντάξει, και για τον δεν και υπάρχει. Ο Παντελίδης και ο Βέλεθ κινηθήκαν ακριβώς στην πεπατημένη αυτή που λες εσύ, τα συνηθισμένα όπως λες, αλλά εγώ πρέπει να σταθώ και να πω ότι αυτά έπρεπε να υποθούν, έτσι, γιατί δημιουργούν και το κλίμα και το συνέστημα όλα. Για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους, για τα πάντα. Στην προηγούμενη σύνδεση είχα πει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι απλώς εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον και από Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, έχουν διαπιστωθεί δημοσιογράφοι από Γερμανία, Ισραήλ, από Βουλγαρία και νομίζω άλλη μια χώρα είναι, δεν νομίζω να είναι η Αγγλία, αλλά... Ισπανός νομίζω. Ισπανία, μπράβο. Λοιπόν, από Ισπανία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι Άρης ΑΕΛ. Ναι. Είναι εγώ το Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτό θα έλεγα τώρα. Εγώ νομίζω περισσότερο ο κόσμος... Αυτό είναι. Είναι το Κλεάνθης Βικελίδης. Και αυτά που έχουν δει ιδιαίτερα την τελευταία μας ευρωπαϊκή είναι πορεία. Αυτό που σε είπα, ότι εμείς, ότι εγώ στάθηκα μία ώρα και ένα δεκάλεπτο, έτσι, 70 λεπτά για να πάρω το διαρκές μου, όμως εμένα μου άρεσε. Ναι. Γιατί αυτό παίχτηκε σε όλο τον πλανήτη, Ζάχο. Λοιπόν, εγώ δεν κάθισα, έδωσα το φίλο μου να πάει να κάθισε. Οκ. Λοιπόν, εγώ όμως όταν έβλεπα αυτές τις ουρές και αυτό το ρεπορτάζ το οποίο δόθηκε σε όλα τα sites και τα λοιπά, άρα φαίνεται ότι όλο αυτό ήταν μια πεπατημένη ώστε να μπορέσει να βγει προς τα έξω και είδες όντως υπήρχε ενδιαφέρον. Του χρόνου θα σε κάνουμε δύο ώρες να κάτσεις στην ουρά. Σοκ και δέος. Σοκ και δέος. Πάντως ο Βέλεθ πρέπει να ακούει αυτά που λέω ο Βέλεθ, γιατί τι είπα, αν θυμάσαι, Δευτέρα, αυτό που έλεγα και πάλι, ότι και ο κόσμος να πιστεύει ότι και στην τελευταία επίθεση θα βάλουμε τον κόλπο. Αυτό είπα ακριβώς ο Βέλεθ. Πρέπει να με ακούει. Πρέπει να είναι. Λοιπόν, να πάρουμε τον Χρήστατο Τσαρτίδη, να τον έχουμε πέρασει τα δύο λεπτά και πολύ κάθισε. Εντάξει. Ναι. Να αλλάξει κανένα φανελάκι. Να βάλει κατευθείαν. Τι θα τον κάνω. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Να μας τα πει λίγο έτσι. Λίγο καλύτερα. Στην ανακαινισμένη αίθουσα. Έχεις πάει? Όχι, δεν πήγα. Δεν είμαι δημοσιογράφος για να πάω. Στην εκεί. Αλλά... Εγώ δεν είπα να πας στην ώρα που γίνεται η συνέντευξη. Πού να περάσεις να τη δεις. Όταν πήγες να πας στο διαρκές. Στην 9 πήγες να δεις όμως αν βλέπεις. Εννοείται. Στην 9 πήγες να τσεκάρεις αν έχεις. Εσύ θέλω κανένα ψηλό λελέκι 2 μέτρα να είναι μπροστά σου. Κάνα δίμετρο. Ζάχο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Στα δημοσιογραφικά του το έγραψα κιόλα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι φίλοι. Δημοσιογράφοι που ξέρεις μέσω Facebook μιλάμε, κάνουμε. Ναι. Τους έγραψα ότι τέτοιο δημοσιογραφικό σαλόνι, μιλάω για το εξωτερικό, όχι για την αίθουσα. Ναι. Αυτό στην εννιά. Ποιος, ναι. Λοιπόν, τέτοιο δημοσιογραφικό σαλόνι ναι. δεν είχαν ποτέ στην καριέρα τους. Έτσι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, μιλάω για το Κλέανθες. Εγώ άλλο ερώτηση. Ναι. Πήγες τσέκαρες να δεις αν η θέση που είναι, βλέπεις καλά, έτσι. Ναι. Πήγες ο τσέκαρες πριν την πληρώσεις. Εννοείται. Και αν μπροστά σου κάθεται ένας 2-12. θα τον αλλάξω θέση. Θα σου βάλω δύσκολα. Θα κάτσω στη δικιά σου. Σου εύχομαι αύριο μπροστά σου να είναι ένα ψηλό λελέκι. Είσαι άτιμος. Λοιπόν, πάμε όμως στο Κλεάνθες Βικελίδης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μου άρεσε να το λέω αυτό. Έτσι. Έχουμε τον Χρήστανθο Τσαλτίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσαλτίδη μας. Τι κάνετε, είστε καλά? Γεια σου, Χρήστο. Εδώ έχουμε και τον κύριο Πόστμαν, πολύ καλός. Ναι. Χαιρετίσματα. Να σε καλά. Ρε φίλε, ναι. εγώ το μίλησα, να ξέρεις. Ποιο? Πριν τη συνέντευξη τύπου. Ναι.
βλέπω το τέτοιο και λέω θα κρασάρει αυτό, να ξέρετε. Ναι. Κάνω πλάκα λόγω της ιδιότητας που είχα παλαιότερα. Ναι, φίλε, έκανε σε μία φάση, ναι, έκανε. Δεν γινόταν, ε. Ναι, στην αρχή δεν ακουγόταν καλά, μετά κράσαρο, όπως είπες, μετά όμως ήμασταν τζαστ. Μετά ξέρεις τι κάναμε, έπρεπε να πάρουμε τα κινητά από εκεί που ήταν πίσω, αλλά πρέπει να περάσουμε μπροστά από τις κάμερες, ήταν λίγο ταχυδακτηλουργικό αυτό που κάναμε. Κόπερφιλτ, Κόπερφιλτ. Ναι, στο μεσοδιάστημα τραβούσαμε με το Facebook. Ωραία. Δηλαδή γίνονταν διάφορα τραύμα. Τέλος πάντων, νομίζω το Βέλεθ τον ακούσαμε μια φορά. Όχι, όχι, και τον από μία, σου είπα εκεί, μετά βγάλεις τα πρώτα 2-3 λεπτά που ακούστηκε και ένας βόμβος, ένα δεν ξέρω, μπορεί να έπεσε, νομίζαμε ότι έπεσε καμιά βόμβα, να σου πω την αλήθεια. Χρυσανθέ, η αίθουσα πώς ήταν η αίθουσα, η καινούργια. Καινούργια είναι η αίθουσα, ωραία είναι η αίθουσα. Ωραία, έτσι. Κάνετε καλά τη δουλειά σας εκεί, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, έχω, να είμαι ειλικρινής τώρα, έχω πολύ καλύτερες. Okay, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι μια είναι χαρά. Μια, και είναι και πάρα αξιοπρεπέστατη, έτσι. Και μόνο που υπάρχει air condition που δουλεύει στο full. Μάλιστα. Έχει θέσεις εργασίας. Καμιά κατοσταριά από ό,τι είδα. Άρα μπορεί και να γράψει ο δημοσιογράφος. Έχει πάρα πολύ καλό Wi-Fi. Πολύ από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι της Manchester United και της Bayern Μονάχου. Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή. Είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι και η παλιά όμως, έτσι δεν είναι. Παρόμοια είναι. Παρόμοια είναι, παρόμοια. Εννοεί θέλει να πει αυτός δίπλα μου ότι είναι, πες ότι είναι καλύτερη από την παλιά, τελειώνουμε. Είναι καλύτερη, εντάξει, είναι καλύτερη από την παλιά. Εντάξει. Δεν είναι καλύτερη από την παλιά. Δεν είναι καλύτερη από την παλιά. Αυτό, μπράβο ρε εσύ. Να και... Όχι, ο σκοπός να μην γελάς, να το εννοείς, να το πεις. Θα σου πω, είναι καλύτερο, θα σου πω τι είναι. Ναι. Είναι καλύτερη, ναι. Είναι καλύτερο το σημείο στο οποίο κάθονται ο προπονητής και οι παίκτες. Είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Και για μένα ένα πολύ θετικό και απαραίτητο είναι ότι η είσοδος του προπονητή και των παίκτων είναι από διαφορετική πόρτα από ό,τι από τους δημοσιογράφους. Ναι, το είδα από μια φωτογραφία. Αυτό είναι δικά μας τη δουλειά μας τώρα, καταλάβετε. Αυτό πραγματικά ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί φαίνεται μια πόρτα ακριβώς από εκεί που είναι, ας πούμε, το γραφείο που μπροστά. Ναι, είναι καλή μάγκια αυτή, όντως. Έτσι πρέπει. Μία ερώτηση πριν πάμε στο σχολιασμό, έτσι λίγο. Το κινητό που μου είπες του Παπαδόπουλου που ακούγαμε, ακούες? Μήπως έχει κανένα έχω κλήσεις με το Road Runner? Δεν ξέρω, φίλε. Ακουγόταν ένα. Αλλονού ήταν. Ναι, ακουγόταν ένα road runner, ένα μπιπ. Ένας βόμβος. Μπιπ. Ήταν ο διπλανός. Ο διπλανός ήταν ο road runner, ήταν συνέντευξη τύπου του Άρη Αλεμεσού. Ωραία. Οι Κύπροι συνάδελφοι που βγαίνουν φωτογραφία φωτογραφίζονται στο πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας. Αυτό είναι γεγονός ότι είναι το πιο. Πάμε λίγο στα ουσιώδη, πιο ουσιώδη. Χρυσάνθε, θέλω να μας δώσεις καταρχήν στην αρχή που δεν. Ξεκινάει η προπόνηση της Κυπριακής ομάδας. Είναι 9:30. Ποτίζουμε το γήπεδο, να κάνουν καλά την προπόνησή τους οι άνθρωποι. Το ποτίζουν, έτσι. Κάτσε να δω πώς οι δημοσιογράφοι είναι. Η Αριάδνη υπεύθυνη. 2, 4, 6, 8. 8 είναι. 8 δημοσιογράφοι Κύπροι. 8 δημοσιογράφοι. 7 άντρες και μία κοπελίτσα. Ναι. Βάζω στοίχημα ότι είσαι δίπλα στην κοπελίτσα, έτσι. Όχι, εγώ είμαι πάνω στη θύρα 9. Στη θύρα 9. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσεις. Ναι. Η δικιά μας η προπόνηση απογευματινή ήταν και κλεισμένο το θυρών, όπως έλεγαν. Δηλαδή, ακόμα και το sports café δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Ήταν πρέπει. Έτσι πρέπει. Ενώ των Κυπρίων τώρα είναι ανοιχτή, ας πούμε. Όχι. Όχι, πρώτο τέταρτο. Και αυτή κλειστή. Το πρώτο τέταρτο. Μόνο η UEFA ως κανονισμό έχει ότι μπορεί τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα ενημέρωσης και μόνο, 15 λεπτά, να παρακολουθήσουν τα πρώτα 15 λεπτά της προπόνησης. Και μετά, μάλιστα. Είδαμε λοιπόν τα πρώτα 15 λεπτά, στη συνέχεια πήγαμε στην αίθουσα τύπου. Ναι. Τώρα βγήκαμε για τα πρώτα 15 λεπτά των Κυπρίων και μετά θα φύγουμε. Και θα περάσετε και από τον μπουφέ, δεν έχει μπουφέ τίποτα εκεί? Όχι, μπουφέ δεν έχει. Τα μάτς, από ό,τι ξέρω. Γιατί ο Νίκος στο μάτς με τον Ατρόμητο είχε νερό, ένα νερό έλεγε. Λες και ήταν Σαχάρα, ένα νερό. Σε παρακαλώ, ένα νερό έλεγε. Τι να κάνω, ούτε νερό είχε. Ένα νερό. Ένα νερό. Δεν υποχρεωμένο. Δεν έρχεσαι να δουλέψεις, όχι να φας. Νερό είπε, δεν είπε να φάει, νεράκι. Ούτε να φύγεις. Ούτε νερό. Νεράκι, σωστό, σωστό. Καλά. Έτσι είναι. Πώς, και... Νερό πάντως στην αίθουσα τι που είδα. Ωραία. Έτσι είναι. Είναι και νεαρό, τώρα θέλει και νερό τώρα. Εντάξει, σιγά για δύο ώρες. Όταν ήμουν κάποτε εγώ υπήρχε και catering κανονικά. Αυτά εντάξει. Αυτά είναι άλλες εποχές. Πάμε στα ουσιώδη. Λίγο Χρυσάνθε, στην αρχή όντως που δεν ακουγόταν, δεν είχαμε καλή έτσι. Δεν είχαμε καλό ήχο και βόμβο, έτσι. Θέλω να μας πεις τα πρώτα πράγματα που είπε ο Παντελίδης στις πρώτες ερωτήσεις και γενικότερα ότι θεωρείς εσύ πιο ουσιαστικό, το πιο σημαντικό που ελέγχθηκε στη συνέντευξη τύπου. Κοίταξε, σε αυτά τα παιχνίδια
τέλη Ιουλίου παίζει ρόλο πάντα ο βαθμός ετοιμότητας μιας ομάδας. Το είπε και ο Παντελίδης, το είπε και ο προπονητής. Και οι δύο, και οι δύο ομάδας, ότι είναι περίπου στο 70% και οι δύο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι το κατά πόσο κάποιοι ποδοσφαιριστές που κάνουν την διαφορά θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο που θα έχουν μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι πιο πολύ ο Κύπριος προπονητής προσέγγισε τους παίκτες κλειδιά στον Άρη. Ναι, είπε. Και ονόμασε. Και όπως είδες, μίλησε για τον Φετπαντζίδη, μίλησε για τον Βέλεθ. Ιντέγε. Μετά πήγε στο Βέλεθ και αμέσως μετά πήγε Ματίγια. Στο Ματίγια, ο οποίος είπε ανεβάζει και κατεβάζει το ρυθμό του Άρη. Ναι. Εύχομαι να έχει μείνει μόνο σε αυτούς. Γιατί κάποιοι παίκτες κλειδιά του Άρη, αν έχει παρακολουθήσει μόνο την προετοιμασία της ομάδας, εγώ περιμένω άλλους ποδοσφαιριστές να κάνουν κάτι παραπάνω στο αυριανό παιχνίδι. Για πες ένα. Να μην πει, ρε. Γιατί να πω. Όχι, δεν θα πεις. Γιατί, για να τον ξυπνήσω. Έτσι. Δεν θα πεις τίποτα. Άστο να φίλε. Ναι. Εγώ περιμένω πάντως. Απ' την άλλη, θα σου πω πάρα πολύ απλά ότι ο προπονητής μπορεί να είπε αυτό το πράγμα και να μας έδειξε άδεια να πιάσει και μάτι. Ναι. Επομένως, θα δούμε στην πράξη αύριο τι ακριβώς θα συμβεί και αν όντως περιοριστεί σε αυτούς πάντως είπε τους προφανείς ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές ο προπονητής λέει αυτούς που όλοι βλέπουμε, αλλά μπορεί αύριο να έχει δώσει εντολή να υπάρχει από τι τώρα, έτσι, man to man στον Τικίνη. Ναι. Έτσι, δεν τον είπε τον Τικίνη. Όντως. Δεν είναι μυστικό ότι ο Τικίνη για μένα μέχρι τώρα είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη σε όλα τα φιλικά. Όχι τόσο με τον άνθρωπο. Και πέρσι νομίζω, άμα το βάλουμε μέσο όρο, μέσο όρο, για μένα, μέσο όρο, έτσι. Νομίζω ότι την κοινή είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Για μένα. Και εγώ αυτό θεωρώ. Και εγώ αυτό θεωρώ. Μπορεί να μην είναι ο φανταζή Ματέο Γκαρσία. Όχι, μπορεί να μην ήταν ο παίκτης ο οποίος. Και κάνει και πολλά πράγματα μέσω γήπεδο. Όχι μόνο αυτό. Κοίταξε, το έχω πει σε άλλη εκπομπή ότι ο Ματέο είναι φυσικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και μακάρι να γινόταν κάτι να ξαναερχόταν στον Άρη, γιατί πραγματικά και με τον Φατζίδη από την αρχή και με τον Λάρσον και με τον Μπρούνο Γκάμα όταν γυρίσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα ακόμα και αν έχει πολλά περισσότερα χρήματα να διαθέσει. Και εγώ το θεωρώ αυτό. Να κρατήσουμε και μικρό καλάθι για τον Ματέο πάντως. Τι εννοείς να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί πότε το μεγαλώσαμε. Μπορεί να έρθει, αυτό λέω. Α, το ανάποδο το έλπας εσύ. Ναι. Εσύ, ναι, μεγάλο καλάθι κρατάς, όχι μικρό. Καλάθι. Ναι, το ανάποδο. Εγώ κρατάω μικρό. Ωραία. Και το λέω από τον Απρίλιο. Ωραία. Το πιο πιθανό είναι να μην έρθει. Ναι. Τώρα, όσο ξεμένει, είναι υπέρ λειτουργεί υπέρ του Άρη αυτό. Έτσι ακριβώς. Λειτουργεί υπέρ του Άρη αυτό, όσο ξεμένει. Ωραία. Αυτά θα τα καθαρίσουμε, συνάδελφα, αύριο. Είμαι στον αέρα live. Με έβρισε υπεύθυνος επικοινωνίας, κάνω μια μήνυση, μια αγωγή. Ναι. Με το κουτί πες, live στο Λίμπερο, εσύ πες. Το κουτί σου, το κουτί. Ναι. Το κουτί σου το μάτιαξε. Το μάτιαξα το κουτί. Τι έχει το κουτί μέσα. Το είπα πριν. Όχι. Ποιος είναι κύριε... Κύριε Περίδης, να σου πω σε εντάξει, ναι. Πολύ ωραία δημοσιογραφικά έχει κάνει, ελπίζω να βλέπω εκεί, να μην έχω καμιά κάμερα μπροστά μου. Έχω το καλύτερο σημείο. Εκεί με τον Οσαλή μαζί. Ωραία. Α, μπράβο, με τον Οσαλή δεν βλέπουν οι άλλοι, εντάξει. Εσύ... Εγώ και ο Σανλίδη μπροστά, ναι. Δεν θα, δεν θα βλέπουν οι από πίσω. Έτσι πάει. Εσύ θα βλέπεις οι άλλοι, δεν θα βλέπουν οι από πίσω. Πάρ' την ασίστ, 1-0. Λέγαμε λοιπόν για τον Τικίνη. Για την Κίνη, λέγαμε όντως. Ότι θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Ο Τικίνη σε σχέση με τον Ματέο βάλανε τα ίδια γκολ. Ναι. Πάνω κάτω, ναι. Ναι. Απλά ο Ματέο είναι Αργεντίνος. Έκανε 5-6 πολύ ωραίες τρίπλες. Ο Ντικίνη είναι λίγο πιο τραχής, θα τον πω εγώ, ως ποδοσφαιριστής και δεν έχει σίγουρα αυτό το πρόμο που έχουν όλα αυτά τα παιδιά από την Αργεντινή, οι Λάτινοι ποδοσφαιριστές. Όμως, ο Ματέο, και νομίζω ότι τώρα ακούγεται πιο εύκολα, αλλά το έλεγα σε όλη τη χρονιά πέρσι, ο Ματέο πέρα από τα γκολ που έβαλε, και σίγουρα θέλω το Ματέο στην ομάδα, έτσι, το παρεξηγήσει κανένας, ήταν όμως και η πηγή κινδύνου για την ομάδα πολλές φορές. Και ένας φιλάθλος τις περισσότερες φορές κοιτάει αυτό που κάνει μπροστά ο ποδοσφαιριστής. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι και το τι... Μισό να το τελειώσω. Ναι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι και το τι κάνει πίσω. Ο Ματέο λοιπόν ήταν συνεπής επιθετικός όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα. Βοήθησε πάρα πολύ, αλλά έκανε πάρα πολλά σημαντικά λάθη. Τα οποία στήχησαν στην ομάδα σε κάποια παιχνίδια. Θυμίζω τα Γιάννενα. Όσοι δεν το θυμούνται, όλοι θυμούνται τη στραβοκοτσία του Δελιζήσι. Ναι, έγινε εποχή. Έχασε την μπάλα αυτός. Ωραία. Γύρισμα λάθος. Γύρισμα λάθος, εντάξει. Έχει δεχτεί ο Άρης 6 τέτοια γκολ. Ωραία.
Τώρα μην με... άκουσε με. Εγώ... μ' ακούς, κάτι άρα, δείξω. Στη ναι. σύγκριση λέω λοιπόν ότι ο Ντικινή ως πρόσημο έχει παραπάνω για μένα. Εγώ συμφωνώ και αν ήταν στο, να το κάνουμε έτσι σαν δημοπρασία, στο πούμε ποιον από τους δύο θα ήθελες να κρατήσει την ομάδα, εγώ τον Ντικινή θα έλεγα πραγματικά. Εγώ. Αλλά, εγώ. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αδιάφορος ο Ματέος στα αμυντικά του. Εγώ, όχι, δηλαδή, όχι, γυρνούσε πάντα. Δηλαδή, μπορώ να το θυμηθώ πολλές φορές. Για τα λάθη, λάθη θα κάνει. Είπα ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Ήταν συνεπής. Ναι. Συνεπέστατος. Γιατί... Αλλά ήταν λάθη. Για... Κάτι. Ναι. Είναι 22, 23. Ο άλλος είναι 30. Ο Τικινή είναι 30. Ωραία, δεν το ξέρω. Χρυσανθέ, συμφωνείς ότι πρέπει να δουν τα τρία συμβόλαια Βέλεθ, Ματί, για την κοινή, για να νεώσεις. Ναι, το έχω γράψει και το έχω πει. Δεν. Τα διαβάζει. Επειδή είναι στον άξονα, είναι βασικό. Άκουσε τώρα, διαβάζει όλα μπαουτάρες και θέλει να σε, έτσι, να σε εγκλύψει λίγο ο άνθρωπος και λέει τώρα, ξέρεις, κάνει... Σου δίνει assist, κατάλαβες, για να πεις ότι το γράψε. Νομίζω στην Άρης είσαι. Αυτό το γράψε στην Άρης είσαι, νομίζω. Εντάξει, Άρης είσαι, δεν παίρνει αυτός. Εσύ τώρα που είσαι από κοντά, που παρακολουθείς το ρεπορτάζ, πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή... Υπάρχει κλίμα, αυτό εννοώ. Γιατί αυτό να μην υπάρχει. Βασική ποδοσφαιριστή. Τους ξέρουμε και τους τρεις, ναι. Αλλά... Εκτός από το κλίμα πρέπει να υπάρχουν και λεφτά. Ναι. Και για να υπάρχουν λεφτά θα είναι καλό να περάσουμε τους Κύπριους. Ναι, βασικό. Γιατί διαφορετικά θα εκτροχιαστούμε λίγο. Δηλαδή αν δεν περάσουμε τους Κίτρινους δεν έχουμε λεφτά, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι. Όχι. Αλλά το κλίμα στην ομάδα μας δεν θα είναι. Άλλο το κλίμα. Για οικονομικά. Εμείς, για στα οικονομικά το πήγε. Ας είχαμε 15.000 διαρκείες, έτσι να δεις πώς θα γινόταν. Επηρεάζονται τα οικονομικά μας εμάς από το κλίμα. Ναι, ωραία. Είμαστε μια ομάδα η οποία παίζει το ρόλο του αυτό. Νομίζω. Και το έχουμε αποδείξει. Ναι, σωστό αυτό. Και πιστεύω ότι θα περάσουμε. Αλλά νομίζω μια καλή. Να το πούμε και λίγο έτσι. Γεμάτο γήπεδο. Ναι. Τηλεοπτικά θα έχει ένα καλό κομπόδεμα το παιχνίδι, έτσι. Και όλα τα συναφή. Μπουτίκ. Νομίζω ότι παίρνεις 260.000 ευρώ. Έτσι. Από την UEFA. Με το καλό από την UEFA. Είναι δεδομένο ότι θα έχεις γύρω στις 12-13.000 μεμονωμένα εννοώ. Έτσι, ναι, εννοώ, γιατί είναι και τα διαρκείας. Και τα διαρκείας μπαίνουν τζάμπα, ναι. Έχουμε και Κύπριους φιλάθλους, οπότε θα έχει, θα έχει νεκρή ζώνη, έτσι. Θα έχει, ναι. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 12.000 εισιτήρια για τους φίλους του Άρη, συν τα 6.000 διαρκείας, και είναι και 1.000 εισιτήρια, είπανε αυτοί. Τα δώσαν όλα, Χρυσάντα, αυτό που δεν το ξέρεις βέβαια. Αυτό, αλλά... Οι Κύπροι όχι. Όχι, 1.000 δώσαν, είπαν. Περίπου 1.000. 950, νομίζω, κάτι τέτοιο. Μπράβο. Και η πλειονότητα θα είναι από φοιτητές εδώ. Φοιτητές εδώ, εντάξει, λογικό. Οι περισσότεροι είναι από εδώ, δηλαδή. Μία σημαντική ερώτηση, αν και νομίζω είναι ψηλό. Ναι, για το Λάρσον. Πραγματικά μιλάμε, πόση ώρα μιλάμε. 20 λεπτά. Το μόνο που κάνουν οι συνάδελφοι που έχουν στην Κύπρο μπορούν να φωτογραφίσουν. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήρθανε στο ναό του ποδοσφαίρου. Μα προπονείται η ομάδα, ρε φίλε. Δεν πρέπει να έχουν φωτογράφου. Θα έχουν, θα έχουν. Θα έχουμε. Για Λάρσον έχουμε κάποιο... Ο Λάρσον είναι στη διάθεση του προπονητή κανονικά. Κανονικά... Κανονικότατα. Ναι, δεκάδα δεν θα είναι, εντάξει. Ναι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής επιστρέφει από τραυματισμό και έχεις και ένα παιχνίδι μια εβδομάδα μετά, προφανώς δεν τον βάλεις. Δεν θα τον βάλεις. Προφανώς. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπαν, δηλαδή, ότι θα είναι κανονικά, γιατί κανονικά κάνει προπόνηση πριν. Έβγαλε όλη την προπόνηση χωρίς πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, μετά και τον τραυματισμό του Γιουνές, ότι υπάρχει ο Λάρσον. Καταρχήν ήταν βέβαια πολύ πιο σημαντικό αν ο Λάρσον υπήρχε εξ αρχής, γιατί έδινε μια τεράστια δυναμική στην επίθεση μας. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης από τον Λάρσον στον Άρη. Όπως λέγαμε και τον Ντικινή πριν. Ο Ντικινή δεν είναι Λάρσον από εκεί. Ο Ντικινή μπορεί να σου κάνει τον κολόντος, μπορεί να είναι στη φάση που είναι πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής, μαρκάρει, κάνει, αλλά την έκρηξη του Λάρσον και την ταχύτητα και κυρίως το πόσο γρήγορα βγαίνει στο επιθετικό transition ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει κανέναν άλλο τέτοιο. Όντως, πιάσαμε... Δεν τον είχε ούτε με τον Μπρούνο Γκάμα. Πιάσαμε λαβράκι με τον Λάρσον, η αλήθεια είναι. Είναι αυτό που λέμε. Εγώ θα πω ότι δεν ήταν λαβράκι, ότι ήταν μια σωστή επιλογή. Γιατί όταν τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και πούσαμε το κεφάλι μας, γιατί ήταν και το κλίμα τότε, εδώ το μάτς με τη Λαμία, ψιλοδύσκολο. Θυμάμαι και τον Καρυπίδη και τον Διαμαντόπουλο που λέγανε ότι θα πάμε να πάρουμε ένα παίχτη ο οποίος θα δείτε ότι είναι καλύτερος από τον Μπρούνο Γκάμα. Δηλαδή ήξεραν ότι πάνε σε μια επιλογή ενός καλού ποδοσφαιριστή. Μπορεί να ήταν κιόλας επιλογή
του καλοκαιριού ο Λάρσον, έτσι. Δηλαδή, αν δεν μας καθόταν ο Μπρούνο Γκάμα, να ήταν ο Λάρσον ο δεύτερος, παραδείγματος χάρη, έτσι. Όχι, γιατί τότε το καλοκαίρι ακόμα δεν το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο του δεν ήταν με τους Τούρκους. Ναι, ο Λάρσον ήρθε το Γενάρη. Το Γενάρη. Ήρθε. Πάντα μια μεταγραφή, γιατί πολλές φορές ακούω φίλους που λένε «Καλά ρε, αυτόν τον πήραν οι άλλοι με 300 χιλιάρικα, ενώ σε εμάς το καλοκαίρι ζητούσε ένα εκατομμύριο». Mm. Δεν είναι ποτέ η ίδια η μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ακριβώς παιδιά. Και το παράδειγμα του Σούντγκρεν είναι αυτό το οποίο νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Σούντγκρεν τρεις μήνες πριν δεν τον δίνανε. Και τρεις μήνες μετά, όχι απλά τον δώσανε, δεν έπαιξε και στα παιχνίδια που θέλανε αυτοί να παίξει, ναι, με την ΑΕΚ. Θυμάσαι τώρα, μια που μιλάμε, με ρωτούσες αν θα παίξει και τα λοιπά, σου είπα ότι θα πονάει το στομάχι του. Και μια που το λες, στο 19ο λεπτό χάνει ένα 0 η πρώην ομάδα του η ΑΕΚ. Πλέον δεν μας ενδιαφέρει. Ήθελα να περάσει την Αραράτ για να είναι καλά ο Σούντγκρεν, γιατί το είχε λίγο ψυχολογικό. Ναι. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Με τα χίλια ζόρια πέρασε. Με τα χίλια ζόρια πέρασε. Εμείς λέμε τώρα για το Σούντγκρεν και τι μας νοιάζει η ΑΕΚ κτλ. Αλλά αυτό το παιδί ήταν εκεί, μεγάλωσε εκεί. Ο πατέρας, σου είναι θρύλος εκεί, έτσι. Θρύλος είναι. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, όπως και να το καπέσω, ότι είσαι εσύ, ο Ζάχος. Παίζει τον Άρη 10 χρόνια και σου έρχεται μια τέτοια να πας μια μεταγραφή. Και μου λέει ο Πάοκ. Και μου λέει ο Πάοκ. Δεν πάμε. Όχι, στον ΠΑΟΚ δεν πάμε. Λέω ρε παιδί μου, λέω. Εμένα με ρωτάνε θα πας. Μόνο σαν κουτσό άλλο. Για στον ΠΑΟΚ, αν σου δώσει λέω 10.000. Λέω, πες ότι δέχομαι και πάω. Ναι. Δεν θα μπορώ να το υποστηρίξω. Έτσι. Δεν θα μπορώ να δουλέψω. Έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά εταιρεία. Ακριβώς. Δεν είναι απλά εταιρεία. Είναι θέλει και συνέστημα. Έχει συνέστημα. Έτσι. Ένα μεγάλο του κομμάτι. Κάτσε να δω εδώ τους Κύπριους στην Αθήνα. Βέβαια δεν έχουν Κύπριους. Χαλούμι φέρανε, κανένα χαλούμι φέρανε. Άστα αυτά τώρα. Ο μόνος Κύπριος που βλέπω είναι ένας που τον καταλαβαίνω, είναι αυτός ο Αβραάμ που παίζει τη Γλάρισα παλιά. Τον Μπακ. Ναι. Τον καταλαβαίνω γιατί είναι φαλακρός. Τελείως. Νομίζω ότι δεν έχουν πολλούς. Ως ελάχιστος είναι. Δεκάδο νομίζω μόνο αυτός είναι. Μόνο αυτός. Πάντως, Χρυσάδε, για να το κλείσουμε κιόλας, γιατί άμα συνεχίσουμε θα μιλάμε μέχρι τις 12:00 η ώρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εντάξει, θα μπει και η επόμενη εκπομπή. Αν θα βγει και ποια είναι η επόμενη εκπομπή. Η επόμενη εκπομπή πώς θα μπει, αφού είναι εδώ αυτός που την παρουσιάζει. Και μάλιστα, όπως λέει τώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, πρέπει να περιμένεις κανένα δεκάλεπτο. Καλά, και ένα τέταρτο του δίνουμε. Ένα τέταρτο του δίνουμε, πες. Ένα τέταρτο. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Ξεκίναμε αυτά τα πατίνια που έχει να πάρει τέτοιο. Λοιπόν. Για τους Κύπριους έτσι γενικά, δεν ξέρω αν είναι δική μου ιδέα και βέβαια θα μου πεις γιατί όχι. Νομίζω ότι είναι υπεραισιόδοξη για το μάτς, έτσι. Δεν ξέρω αν σου έχει έρθει αυτό το mood από πλευράς των Κυπρίων. Το ψιλοεισπράτο, εγώ αυτό που λες. Δεν ξέρω αν έχουν υποτιμήσει τον Άρη ή υπερεκτιμήσει την ομάδα τους ή αν όντως είναι τόσο καλή ομάδα η ΑΕΛ. Δεν μπορώ να κρίνω. Δεν την ξέρουμε την ομάδα. Δεν τους έχω δει να παίζουν και δεν νομίζω ότι είναι και κριτήριο αν τους δω να παίζουν με την Πάφο ή οτιδήποτε άλλο. Σωστό και αυτό. Κέρδισαν στον τελικό τον ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο ότι στα σημαντικά παιχνίδια ενδεχομένως και να παίζουν παραπάνω από ό,τι μπορούν. Αύριο όμως παίζουν στο Βικελίδη. Θα με κάνεις. Αύριο παίζουν σε ένα γεμάτο, ένα κατάμεστο του Βικελίδης, το οποίο και τρέλα θα έχει και προσμονή υπάρχει μετά από πολλά δίψα, χρόνια δίψα, είναι σίγουρο. Και ελπίζω ο κόσμος να τους αντιμετωπίσει όπως αντιμετώπισε την Ατλέτικο, όπως αντιμετώπισε. Αλλά αυτό είναι δεδομένο, φίλε. Δεδομένο. Μην το λες. Γιατί δηλαδή, επειδή είναι Κύπρο, γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα αυτό. Ναι, ρε φίλε, γιατί όχι, υπάρχει φίλε, όμως, εντάξει, πριν το μάτς. Έχω συναντήσει πολλούς φίλους του Άρη, οι οποίοι μου λένε, έλα μωρέ, τώρα τρία γκολ θα ρίξουμε στους Κύπριους. Δεν υπάρχει τρία. Ξέρω αν δεις και τον Δημήτρη τον Γιαννέλη, που όπως είναι ο γενικός διευθυντής τους, την παρακολούθησε στην αυτά τα οποία είπε. Τι είπε. Συνέντευξη του. Είπε, είπε ότι ο πολύ φίλαθλοι της ΑΕΛ είναι και φίλαθλοι του Άρη. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Έτσι, λοιπόν, άρα λοιπόν προσπάθησε να ρίξει μια γέφυρα γιατί ξέρει ότι το Κλεάνθης αύριο θα βράζει. Ναι, θα βράζει, εντάξει, λογικό. Και προσπαθεί να κατεβάσει λίγο τα πνεύματα, έτσι πιστεύω. Θα σου πω το εξής, ξέρω ότι δεν θα γίνει, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι άλλο το Άρης ΠΑΟΚ, είναι άλλο το Άρης... καλά, εντάξει, και εσύ το τερμάτισες και εσύ. Okay. Θέλω να σου πω το εξής, στο Άρης ΠΑΟΚ λοιπόν δεν χρειάζεται να πω στον φύλαθλο. Ναι. Να είναι. Θα είναι χωρίς, δεν χρειάζεται. Ο Άρης Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να του πονάνε την τζίτα. Όση σημασία και αν έχει ένα Άρης Αστέρας Τρίπολης, πες ότι είναι ημιτελικός κυπέλλου. Ναι. Είναι Άρης Αστέρας Τρίπολης, δε παιδί μου. Ωραία. Κάπως έτσι αυτό μπορεί να σε αποπροσανατολίσει αύριο.
Δηλαδή είναι μια κυπριακή, είναι και κυπριακή ομάδα. Δεν είναι, αν ήταν τουρκική ομάδα. Ναι, θα ήταν διαφορετικά. Τον κόσμο, άντε και ένα ποσοστό μικρό θεωρώ. Χρειάζεται, δεν μπορεί να τον αποπροσανατολίσει. Την ομάδα δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει. Όχι, η ομάδα είναι άλλο. Η ομάδα δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει ποτέ. Λέω λοιπόν ότι αν αύριο ο κόσμος έχει μια παρουσία τέτοια, σαν το Άρης Ατλέτικο ή το Άρης Λεβερκούζεν που δεν ακούγανε, ο Άρης θα κερδίσει εύκολα. Τα παιδιά που παίζουν στην κυπριακή ομάδα δεν έχουν την προσωπικότητα. Εδώ δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν παίχτες παιχταράδες στα πλέον και τη Λεβερκούζεν σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την έδρα, με αυτές τις συνθήκες που περιγράφω λίγο πριν. Να. Δεν έχουν την προσωπικότητα αυτά τα παιδιά. Αυτό βέβαια πολλές φορές πάει και ανάποδα. Αν μπουν οι της Λεμεσού και είναι καλοί στο πρώτο τέταρτο. Να. Να ξεπεράσουν το χάρτη. Και δεν είναι καλός ο Άρης. Αυτό γυρίζει. Γυρίζει, όντως. Αυτό είναι πάει ανάποδα. Ναι, βέβαια. Τώρα με έκανε. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα με έκανε. Είπα θα το έκανα το βράδυ, να πω την αλήθεια. Και έβαλα να δω τα highlight από το Αποέλ ΑΕΛ Μεσό τον τελικό. Ναι. Σε ένα το λεπτό, κόρνερ 0-1. Μοιάζει λίγο σαν τον Μπογκμπά αυτό ο παίκτη τη ΑΕΛ Μεσού. Ναι. Ναι, σαν τον Μποκμπά. Ο καλύτερος τους παίκτες έφυγε, έτσι. Αυτός που βάζει τον κόλ είναι. Ένας... Δεν ξέρω, είναι αυτός. Πήγε στο, ένας Φραν, De France, πώς λέγεται. Ναι. Ο Στόπερ πάντως, ο καλύτερος τους παίκτες πέρσι, ο ναι. Στόπερ, ο De France, όταν πήγε στον Αποέλ. Και ο άλλος ποιος είναι. Που πήρε. Μόλις, εγώ έναν είπα. Α, έναν είπες, δύο άκουσα, sorry. Δύο. Βλέπουμε, ναι. Όχι, ξέρεις γιατί το έβαλα για να δω. Γιατί, ωραία, γιατί λες... τώρα και πέντε μέρες πριν στο πρωτάθλημα που έχουν φάει 4 τον Αποέλ. Η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα 4 μέρες πριν έφαγε 4 και τους κέρδισε μετά στο τελικό. Και στο τελικό τους κέρδισε, ναι. Μάλιστα. Αυτό γι' αυτό σου λέω είναι πώς θα μπεις. Μα στο 10ο λεπτό η πρώτη φάση γκολ. Οπότε. Πώς θα σου πάει, ρε φίλε. Πώς θα σου πάει. Τι έδωσε πέρα. Ποια είναι το μεγαλύτερο που το βάζει συνέχεια. Ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη ελληνικής ομάδας, όχι μόνο του Άρη. Είναι η νίκη με την Ατλέτικο. Δεν έχει κερδίσει καμία ισπανική ομάδα. Το μάτι είναι 2-1. Είναι 2-1 το μάτς. Ναι. Και δοκάρι σου πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Άμα μπει αυτό θα λήξει 5-1-6-1. Εντάξει. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα στο ποδόσφαιρο και αύριο και σε κάθε μάτς υπάρχει και η παράμετρο. Όχι, ξέρεις γιατί το έβαλα. Γιατί μου είπες πώς κέρδισε. Όπω τι έβγαλε, ρε φίλε. Πόπα, άμα δεις μια φάση το Αποέλ στο 34 ψαλίδι, τι έβγαλε. Ο τερματοφύλακα σου, μπράβο. Βάλε να δεις τα highlight. Θα τα φάει αύριο, ναι. Ναι, φίλε, έβγαλε, τι να σου πω, όχι τέχεια που δεν το θεωρώ και κανένα μεγάλο τερματοφύλακα. Λοιπόν, από ό,τι έβγαλε, μπράβο τον πάλι. Θέλω να σου πω ότι αν μπορεί να κέρδισε τον τελικό και οι άλλοι να έχουν χάσει μαλλιά. Κατάλαβες, δεν λέει κάτι ότι κέρδισε τον τελικό. Πώς έπαιξαν. Δεν νομίζω ότι ήταν καλή, πάντως από εδώ που βλέπουμε τώρα είναι αρκετά καλή. Έτσι, να, και τις πάγια, ποιος είναι αυτός. Μπορείς να μπεις. Ό,τι... Γι' αυτό λέω λοιπόν, θα τα δούμε μετά. Τα highlight της ΑΕΛ ο φίλος μου, ο Ζάχος. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική και η έναρξη του αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν είναι και σημαντική και η πίεση που ασκήσει ο κόσμος για 90 λεπτά και πάντα να πούμε στο μυαλό μας ότι χτύπα ξύλο υπάρχει ένα 0-1. Ναι. Υπάρχει δεύτερο μάτς. Φυσικά. Τι ήταν αυτό τώρα. Φυσικά υπάρχει και δεύτερο μάτς. Εντάξει, εμείς βέβαια θα υπάρχει αποκαθήλωση εδώ αν γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Αυτά τα έχεις εσύ. Εντάξει, είναι μια εβδομάδα. Δεν πειράζει. Ευτυχώς είναι μια εβδομάδα. Ευτυχώς. Θα πάω να κάνω ένα 0-2 μετά. Ναι, ακριβώς. Εγώ πιστεύω, σας δίνω και το ακριβές σκορ του αυριανού παιχνιδιού. Μου αρέσει αυτά τα λέω έτσι. Σας δίνω το 2-0 ακριβές σκορ. Γιατί υπάρχει και άλλους λόγους. Θα σου το πω αύριο για ποιο λόγο το λέω. Δεν μπορώ να το πω τώρα. 2-0 σου δίνω ακριβές σκορ από τώρα. Εντάξει. Ωραία, κοίταξε. Για να γίνει αυτό το 2-0 όπως λες, πέρα από τη δεδομένη. Αξιοποίηση των ευκαιριών, γιατί ο Άρης θα βρει ευκαιρίες, είμαι σίγουρος θα βρει ευκαιρίες. Το θέμα μου είναι ότι όταν μια ομάδα δεν είναι απόλυτα έτοιμη και απέναντι έχει μια γρήγορη ομάδα, γιατί είναι γρήγορη η Κύπρη στον χώρο του τόπου και επιθετικά, θα πρέπει να έχεις τις κατάλληλες απαντήσεις και τις κατάλληλες αντιδράσεις όταν αυτοί βγουν γρήγορα στο επιθετικό transition σε κάποιες κόντρα επιθέσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό αν ο Άρης καταφέρει και πετύχει ένα γρήγορο γκολ αύριο. Αν ο Άρης πετύχει ένα γρήγορο γκολ αύριο, αντιλαμβάνομαι ότι και πάλι αυτοί θα μείνουν πίσω, δεν θα το διακινδυνεύσουν, τουλάχιστον στο μέχρι το 75-80, αλλά Θα είναι πιο εύκολο για τον Άρη να κρατήσει το 0 στα μετώπιση. Γιατί και με το 1-0 να πας, γκολ εκεί θα το βρεις. Και εγώ πιστεύω ότι θα σκοράρουμε εκεί. Χρυσανθέ, στο Αποέλ τώρα τι σου λέω, γιατί βλέπουμε τις τέκες. Ο Ντεβισέντσι, αυτός που ήταν στα Γιάννα, είναι στο Αποέλ. Στο Αποέλ. Έβαλε τον γκολ στη νίκη του Αποέλ 0-1
στο Champions League. Αυτός παρότι είχα μας είχε κάνει... Ο οποίος είχε προταθεί πέρσι στον Άρη, ναι. Όταν επέστρεψε η ομάδα, αλλά ναι. Είχε ζητήσει 500.000. Α, μάλιστα. Είναι παικταράς όμως. Και πέρσι 500.000, ναι. Φίλε παικταράς, άσε 500 έδωσε τον Ιντέγε. Ναι. Και θα σου πω επίσης το εξής, ότι... Ναι. Είναι σημαντικό για μένα το αυριανό παιχνίδι και η πρόκριση επί των Κύπριων μετά τα δύο μάτς και για ένα ακόμα λόγο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η ομάδα φέτος θα πάει καλά, γιατί έχει καλύτερο υλικό από πέρσι. Πολύ καλύτερο υλικό αυτό από πέρσι. Δεδομένο, εννοώ, πολύ καλύτερο υλικό. Με τις προσθήκες, πολύ καλύτερο υλικό είναι ότι εκεί που όλοι λέγαμε πέρσι ότι πονάω, που πονάω στο δεξί μπακ, που πονάω στο center four. Εκεί λοιπόν που πονούσε ο Άρης, έκανε τις πιο ουσιαστικές του κινήσεις με τον Σούτκριν και τον Ιντέγε. Και λίγο αριστερά, λίγο αριστερούλα, λίγο αριστερά. Θα πάρει παίκτη εκεί. Ναι, άντε να. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίκτη. Και ένα αμυντικό χάφ ακόμα, έτσι. Απλά αν περάσεις τους Κύπριους, θα πάρει παίκτη ενδεχομένως και τον Ιμπάνιες, ενδεχομένως και κάποιον άλλον. Σωστό. 250 πλάς, σε χιλιάρικα εννοώ. Ενώ αν δεν περάσεις, θα πας σε πιο light οικονομική. Αυτό είναι που λες. Θα πάρεις τον αναπληρωματικό του Κόρκουτ. Του Κόρκουτ, έτσι. Αυτό είναι. Σωστό αυτό. Αυτό είναι σωστό. Αν περάσεις και στα play-off, θα πάρεις άλλο ένα μήνυμα. Λοιπόν, εγώ επειδή σας το έχω δώσει το... Εκεί θα πάμε παρέα, Χρυσή. Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε. Εσύ θα πας βέβαια σαν δημοσιογράφος, εγώ σαν οπαδός. Ετοιμάσου για Old Trafford. Και θα είναι λίγο άσχημο, γιατί θα σε δώσω ότι είσαι και Liverpool και θα φας πολύ κοτρονόσουπα. Να ξέρεις. Ετοιμάσου. Σιγά τα γατάκια. Τι. Τα γατάκια. Σε ενημερώνω ότι επειδή έχω ξαναπάει στο Manchester. Με ποιον πεις, με τον Άρη πήγες? Έχω φίλους. Ναι, με τη City. Πήγες Manchester United, Manchester City. Manchester City Άρης. Ναι, ωραία. Σε αυτό το... Επειδή έχω πάει στην πόλη του Μάντσεστερ. Και εγώ πήγα, ρε φίλε, και πήγα, έκανα το tour. Εμείς λέμε σε μάτς. Έχω ήδη γίνει αδελφός με φίλους οπαδούς της Manchester United, επειδή τότε βρίζαμε τη City. Ναι. Οι οποίοι θα σε τουλουμιάσουν, απλά επειδή θα φοράς τα ρούχα του Άρη, θα είναι λίγο φοβισμένοι. Ναι. Θα σε τουλουμιάσουν μια και καλή. Μόλις πω ότι είσαι το καρτούν της πόλης. Μάντσεστερ. Ναι, αλλά είσαι καρτούν. Θα φοράω μισή φανέλα Μάντσεστερ. Άμα φοράς μισή Μάντσεστερ, μισό Άρη, θα σε τουλουμιάσουν οι δικοί μας. Δεν το κλειτώνω, λέει το ξύλο με λίγα λόγια. Ευχαριστώ, Τσαλτήρη. Να σε καλά. Να σε καλά. Ωραία ρούχα φοράνε, κυτρινόμαυρα φίλε. Κυτρινόμαυρα είναι αυτό. Τι φωνάζω, τι, βάλαν γκολ. Βάλαν γκολ, τι έγινε. Όχι, παίζουν κορόιδο. Μ' άρεσε. Ωραία, ωραία. Κύπρι. Καλό, ωραίο κλίμα έχουν, φίλε. Ναι. Ωραίο κλίμα μεταξύ τους πάντως. Μπράβο, είναι μπράβο, και αυτή η οικογένεια, όντως. Για να τους δούμε αύριο, γιατί αυτό που λέει ο Χρυσάδος τώρα, πέραν τα έτσι που χαζολογούμε λίγο, αυτό έχει ένα δίκιο, διότι την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουν αύριο, έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω να σε πολλά μάτς στο... Κοίταξε, υπάρχουν παιδιά που έχουν ευρωπαϊκές συμμετοχές όλοι αυτοί, αλλά οι ευρωπαϊκές συμμετοχές που είχαν ήταν να παίξουν στη Λιθουανία, στη Λετωνία, σε τέτοιο γήπεδο. Δεν έχουν παίξει. Δεν ξέρω αν έχουν παίξει. Νομίζω δεν ξέρω αν έχουν παίξει. Εγώ έβλεπα τώρα τον τελικό, ρε Χρήστανθε, και βλέπουμε. Είναι μισοάδιο. Άδιο είναι το γήπεδο. Έχουν θέμα και στην Κύπρο θα είναι έτσι. Όταν πάμε να ξέρει, μπορεί να είμαστε περισσότεροι. Μάλιστα. Ναι, δείχνει τώρα τελικό και είναι τα δύο τρίτα άδειο. Αυτή η κάρτα φιλάθλου που οι Έλληνες πολιτικοί πάντα την εξαγγέλουν, τη βγάζουν, αλλά μόλις βλέπουν τις αντιδράσεις την πάνε πίσω. Γιατί αυτό έγινε και στην Ελλάδα για μια ακόμη φορά. Αυτό το παράλογο μέτρο. Με την κάρτα φιλάθλου, 100% παράλογο, εκεί εφαρμόζεται. Mm-hmm. Εκεί εφαρμόζεται 100% για τους Κύπριους πολίτες, για τους Ευρωπαίους, δεν μπορούν να το εφαρμόσουν φυσικά. Οπότε μη σου πω ότι θα είναι και περισσότεροι, γιατί κάνουν και αποχή νομίζω οι οπαδοί τους από τα παιχνίδια εκεί πέρα. Το έχουν γράψει αυτό, βέβαια. Εν τω μεταξύ έχει μπει καινούριο κάγκελο ανάμεσα στην 3 και στην 4 και στην 1, δηλαδή που διαχωρίζει τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Και απορώ τώρα αυτοί οι 1300. Η UEFA καλά δεν βλέπει τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τους οπαδούς των άλλων ομάδων που δεν βλέπουν από τη θύρα 4. Ναι. Είναι σούπερ αυτό το παρατηρητή του UEFA Delegate. Ο UEFA Delegate που είπε, που ανέβηκε πάνω στην κερκίδα, την επιθεώρησε και είπε ότι υπάρχουν 1600 θέσεις εκεί πέρα. Ναι. Τα καρεκλάκια δηλαδή είναι 1580 ναι. Στο σημείο εκείνο στην 4. Μπράβο. Και είπε ότι εκτός από τα 280 συγκεκριμένα που είναι κάτω-κάτω και δεν βλέπουμε, έτσι. Και κάποια, καμιά πενηνταριά που βγήκε τον μπαλκόνι, τα υπόλοιπα 1300 είναι κανονικότητα ορατότητα. Εγώ πάντως είναι σουπεράς, να πληροφορήσω ότι η καλύτερη οπτική γωνία
Η καλύτερη οπτική θέση που μπορεί να έχει θύρα είναι, είναι ακριβώ εκείνη η θέση. Στο ύψωμα, ιδιαίτερα εκεί. Ναι, παιδί, μόνο το καλύτερο. Ποια το είναι. Υπάρχουν και 50 θέσει. Υπάρχουν και 50 θέσει που όντω δεν βλέπουμε. Γιατί είναι και το μπαλκόνι από τα VIP. Ναι. Υπάρχουν αλλά και 50 θέσει και στη θύρα 2 δεν βλέπει, φίλε, και στη θύρα 3 και στην 1. Το να πηγαίνει να τραβά φωτογραφία από εκείνο το σημείο και να λε δεν βλέπω. Εντάξει, εντάξει, ώρα γελάμε. Αυτά έγιναν βέβαια τότε που κάποιοι αποφάσισαν να μην έχουμε ούτε στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν 30 χρόνια ερχόντουσαν στο Χαριλάου. Την τελευταία χρονιά κατάλαβαν ότι δεν βλέπανε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τώρα λέμε τα αυτονόητα. Για ναι, ρε φίλε, γιατί θέλανε την ένα. Εντάξει, θέλανε να βιάσουν το γήπεδο. Δηλαδή όταν είχαν την ένα. Συγγνώμη, ρε Χρυσάδο, όταν είχαν όλη τη θύρα ένα. Γιατί είχαν όλη τη θύρα ένα σχεδόν έτσι. Εκεί πέρα δεν πήγαιναν. Γιατί δεν παραπονιόντουσαν και ότι δεν βλέπαν από εκεί. Αστυνομικός διευθυντής, άμα δώσεις την ένα, θα σου πει κλείσε τη μισή 2, κλείσε ναι, τη μισή 7. Όχι, λέω όταν την είχαν. Όταν την είχαν, ρε παιδί μου, και πήγαιναν γέμιζαν και εκείνο το κομμάτι. Γιατί δεν λέγανε αυτοί που πήγαιναν και δεν βλέπουμε, ρε φίλε, από εδώ. Θα σου πω, ρε φίλε, γιατί μεγαλώσαν τα παιδιά τώρα, γίνανε over 40 και έχουν πρεσβειοποιία τώρα. Εντάξει, να πηγαίνουν οι κάτω το 40 τότε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Οι κάτω το 40 να πηγαίνουν. Τι να κάνουμε. Άμα θες δικαιολογίες, φίλε, βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αυτά, έχουμε κάτι τελευταίο, τίποτα άλλο. Όχι. Ο κύριος Παπαδόπουλος έφυγε. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Έχω αντιληφθεί ότι είμαι ο μοναδικός δημοσιογράφος που υπάρχει στο στάδιο πλέον. Γιατί έχουν φύγει οι Κύπροι, έχουν φύγει οι Έλληνες και έχω μείνει μόνος μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλό παρεάκι κάναμε πάντως. Μια χαρά. Μια χαρούλα. Πιστεύω και ο κόσμος που ακούει να το αφήσει. Πάντως από τα highlight μέχρι το 70 λεπτό ψιλομαγική εικόνα είναι το κύπελο της Λεμεσού, φίλτατε. Και το δεύτερο γκολ είναι μπορεί να είναι και ο φαουλτάκι. Στον τερματοφύλακα. Άλλο, ναι. Άλλο Αποέλ και άλλο Άρης στο δικαιολογικό. Ναι, όχι, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, λες κέρδισε το Αποέλ. Α πούμε, τελικό, λες κάτσε να δούμε. Τι, ψιλομαγική εικόνα. Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή, είναι καλή ομάδα. Θα σου έλεγα κάτι άλλο αν ήταν Οκτώβριος. Θα σου έλεγα ο Άρης του Οκτωβρίου με την ποιότητα που έχει στους ποδοσφαιριστές του δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Έτσι, ναι. Τώρα αυτή την περίοδο όμως είναι δύσκολα. Έχω και κλωτσομπουνίδια βλέπω. Έχει πράγματα. Και δεν τα βλέπεις αυτά. Βάλε να δεις highlight το βράδυ. Βάλε. Βάλε να δεις. Να στα πούνε και οι Κύπροι. Ρώτα έναν Κύπριο δημοσιογράφο. Πες αυτός στο στούντιο είδε το δεύτερο γκολ της Λεμεσού φάουλ. Είναι ή δεν είναι φάουλ. Δεν είναι ρε. Πώς είναι ρε. Όχι. Τσιμπάει πρώτη μπάλα επιθετικός. Πέφτει ένας εκεί πέρα σαν τον Γιαννακόπουλο. Ένας του Αποέλ να πάρει πέναλτι. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Τσαλτίδη, μας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. 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 Τώρα τι πρέπει να βάλουμε. Τι να κάνεις τώρα. Γιάννη, 8 τόνους διαφημίσει. Πώς θα το κάνω. Όχι. Άστο, ναι. Να λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα. Όχι, όχι. Θα κάνουμε ένα ρεζουμέ. Θα το πάμε 10, θα κάνουμε break και μετά μέχρι να έρθει ο Νίκος θα κάτσουμε λίγο ακόμη. Εντάξει. Το παιδί να έρθει στο γήπεδο ήταν. Έτσι κι αλλιώς 8.30 ξεκινήσαμε. Πολλά, έτσι, θα έχει ρεπορτάζ τώρα, θα πει πολύ πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω εδώ. Είναι κίτρινη, όπως είπε ο τέτοιος, κιτρινόμαυρη κι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Είναι από τη μία πλευρά τελείωσε το παιχνίδι, έλεμε σου. Και η άλλη μεσού πήρε τι είναι αυτό, ρε φίλε τώρα. Τελικό κυπέλου είναι αυτό. Δηλαδή, ο δικό μα που ήταν με τα 1000 άτομα ήταν πιο πολύ κόσμο είχε. Εντάξει, εντάξει. Είχαν, είναι μία πλευρά του γηπέδου γεμάτη, από την άλλη είναι η. Ποιοι? Ο κανένα. Εντάξει. Ο κανένα. Πάντω και ο Αποέλ πήρε κύπελο και είναι νομίζω και η σειρά μα φέτο να έχουμε τέτοιε εικόνε. Είναι μεσό, όχι Αποέλ. Αποέλ είπα, εντάξει, το έκανα λάθο. Και λέμε μέσω, τι και κόσμο βάλαν μέσα. Μπράβο. Δεν ξέρω εγώ τι γάλα. Τι, παιδάκια έβλεπα. Τι πάντως, είδες όταν βάλαν γκολ ήταν σαν να χειροκροτούσαν στο θέατρο. Ναι, όχι, αυτό ήθελα εκείνη την ώρα μιλούσε ο Χρυσανθός. Ναι. Πραγματικά το ίδιο σκεφτήκαμε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Βάζουν το 0-2 στο 65 που 0-2 στο 65 γράφει. Τελειώνει ένα. Τελείωσε το πείμα και δείχνει εντάξει τώρα. Τσατσατσά. Ναι, εντάξει. Άκουσε με, άκουσε. Αν και εντάξει, ένας λαός είμαστε και Έλληνες και Κύπροι, εντάξει, δεν έχουμε διαφορές. Αλλά σαν τον Έλληνα, Τούρκο, ποιον άλλο να σου βάλω. Νομίζω Έλληνες και Τούρκοι είναι οι πιο φανατικοί. Έτσι πιστεύω και ναι, εγώ. Ναι, δεν και νομίζω Ιταλή, λίγο, τέτοιο έτσι. Πράγμα. Έχουν οι Ιταλοί, έχουν γίνει λίγο. Εντάξει, εντάξει έχουν ακόμα κατάλληλα. Ναι, έχουν. Και ποιοι άλλοι έχουν, δεν μπορεί να. Έτσι. Από τα πρώην Ανατολικά. Μπράβο, Πολωνοί. Πολωνοί. Μόνο εκεί έχουν. Βλέπεις κάτι, πράγματα, κάτι. Θυμάσαι τους άλλους που ήρθαν στο Χαριλάου, οι
Ποιοι ήταν οι. Γιατί οι Σέρβοι. Η Γιαγκελόνια. Έχει Σέρβοι. Έχει, ρε παιδί μου. Λέω για πάθος, για τέτοιο. Ναι, και οι Σέρβοι. Όντως εκεί στο. Τα παίζω στο. Αλλά. Στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκο Ερυθρός Αστέρας. Γίνεται χαμός, όντως. Λοιπόν, και η Παρτιζάν το ίδιο πράγμα ήταν. Λοιπόν, για να δούμε. Τέτοια ώρα αύριο θα είμαστε. Θα έχει ξεκίνησει το παιχνίδι. Στο 20 λεπτό θα είναι. Εγώ θα είμαι μέσα, κύριε. Δεν πειράζει. Εγώ εδώ θα είμαι. Εγώ θα είμαι στο Old Trafford. Δεν πειράζει. Πάνε σε αυτά τα. Και εγώ θα είμαι εκεί. Πού θα είσαι. Πού θα είσαι. Μα έχω πει ότι. Δεν θα προλάβει. Στο playoff θα είμαι εκεί, κύριε Ζάχο. Ναι, άλλο δεν κατάλαβε. Στο Old Trafford σου λέω. Old Trafford. Εσύ θα είσαι στο Old Trafford. Γιατί ρε. Δεν είπε για το playoff, δεν θα είναι αυτό. Αυτό το παιχνίδι. Σου μίλωσε. Ποιο playoff. Αυτό θα είναι στο playoff, κύριε Ζάχο. Δεν υπάρχει. Σου μίλωσε είναι κατευθείαν Manchester. Δεν παίζει τέτοιο. Δεν παίζει Manchester. Μπήκε σου μίλωσε. Άρα, επειδή θα είμαστε καμιά 10.000 Old Trafford. Εσένα θα σε στείλουμε. Κοίτα, εσύ είσαι για τις light αποστολές. Για καμιά Αύστρια Βιέννης, για κανένα Παθρακικό. Στα δύσκολα Ζάχος Ντρούλινγκ. Μάλιστα. Πηγαίνει. Βιθέντε Καλτερών. Πηγαίνει Βιθέντε Καλτερών. Τον γκρεμίσαμε. Τον γκρεμίζουν, φέρνει το διάρρη, πετάει το κινητό, 500 ευρώ κινητό, το ψάχνει μετά ένα, δεν το βρίσκει. Το βρήκε ο Φορλάν. Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, μπράβο, δεν πειράζει. Μια χαρά. Εσένα θα σε στείλουμε. Μαζί με το κινητό. Για το επόμενο θα σε στείλουμε. Να πάω στο χωριό του Άι Βασίλη, στη Μόλντε. Λοιπόν, μια χαρά είναι εκεί. Πάρε και θα πεις και τα κάλαντα, πάρε και ένα τριγωνάκι. Να σου στην Αύστρια Βιέννης. Τι λες ρε φίλε, ναό σου ποδοσφαίρου. Εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό, όταν ναι. Κάνεις ας πούμε ένα τέτοιο ταξίδι. Πού πήγες, δύο βήματα. Πράγματα, έτσι. Yes. Τώρα, το βράδυ, είναι η Βιέννη μετά το μάτς με το Μόλντεν. Όχι, όχι, μετά το μάτς πήγατε τίποτα όπερα το βράδυ. Όχι, όπερα δεν πήγαμε, είχε άλλα πράγματα. Τι είχε, τι είχε, δεν λες τίποτα. Παγορεύεται. Καλά, παγορεύεται. Δεν σε έχω πει, προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Είναι αχανέστατο τώρα, δεν ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι. Μπορεί να σπάει διακοπές με τη γυναίκα, ρε φίλε. Ήταν τότε με το. Θα γελάσεις. Τώρα το λέω. Είμαι με τη Μουστακίδου και δεν βρίσκουμε την έξοδο. Θα μπορούμε να βγει. Ψάχνουμε πάνω κάτω, δεν μπορούμε να βρούμε την έξοδο. Έλληνες. Δεν μπορούμε να βρούμε πού είναι η έξοδος, μαλάκα. Δεν μπορούμε να τη βρούμε. Απίστευτο. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να τη βρούμε. Άσε να μην σου πω τι έπαθα στην επιστροφή. Για άλλη εκπομπή αυτά. Ναι. Λοιπόν, άντε, θα κάνουμε τότε το διάλειμμα τώρα. Αμέσως μετά. Θα κάτσουμε λίγο ακόμα. Θα περιμένουμε τον Νικόλα να το βοηθήσουμε. Το παιδί ήταν στο ρεπορτάζ εκεί με τον. Μην νομίζει ο Τσαλτίδη. Ο Τσαλτίδη καθόταν στο μπουφέ. Ήταν. Άσε τώρα αυτά που σου λέει. Άσε, ο άλλο έβγαλε το κουμπί. Δεν ξέρω, κάνει τίποτα. Σίγουρα, άμα είχε εκεί κάτι, ροξ, κανένα τέτοιο θα το χτύπησε. Ωραία, χρυσό. Κανένα θράψαλο. Θράψαλο σου λέγα. Θράψαλο. Θράψαλο. Θράψαλο μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Ένα από τα θαλασσινά που μου αρέσει. Λοιπόν, άρα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσουμε μετά και του υποστηρικτέ εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια μέχρι να έρθει και ο Νικολής και θα παραδώσουμε σκυτάλι. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά τον Άρη, έτσι, ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ, Γιάννης Πόστμαν πίσω από τα μικρόφωνα και φυσικά στην οικοληψία πάντα ο Γιάννης ο Ζάτσης. Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σ' αρέσει να το λες αυτό. Μ' αρέσει. Ωραία, είναι πολύ δημοσιογραφικό, αν και δεν είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι ο Νίκος όμως. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Δεν σας κρατήσουμε πολύ ακόμα. Μη στεναχωριέσαι, μέχρι και 10.30 μπορούμε να κάνουμε. Τελείωσε η προπόνηση. Τελείωσε. Ναι. Τη ΑΕΛ. Ναι. Τη ΑΕΛ, όχι, δεν τελείωσε ακόμα. 9.30 ξεκίνησε. Απλώς βγήκατε έξω εσείς. Δηλαδή, να απαγορεύεται να πας τον Άδη, έτσι, δεν είναι. Μετά το δεκάλεπτο απαγορεύεται. Ναι, βγήκαμε για ένα δεκάλεπτο, τους είδαμε λίγο. Εντάξει, βέβαια, εγώ ποτέ δεν θα το καταλάβω τώρα το δεκάλεπτο τέταρτο της UEFA, γιατί δεν βλέπεις και τίποτα παρά μόνο ποιοι παίκτες λαμβάνουν μέρος. Δηλαδή, αντί για κανένα τραυματία να. Ναι, μωρέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Συνάδελφοι, οι Κύπροι βγάλαν φωτογραφίες, έμαθα εκεί πολύ, Ναι, βγάλανε αναμνηστικές φωτογραφίες. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Ωραία. Γίνονται αυτά μέσα. Στην ανακοινώθηκε η αποστολή του Άρη. Ωραία, για να σημαντικότατο. Για το αυριανό παιχνίδι, χωρίς εκπλήξεις από εγώ, Κουέστα και με τον Ντάνιελ Λάρσον να συμπεριλαμβάνεται όπως αναμενόταν στην 18α. Κουέστα, Έμαν Βέλεθ Σόουζα, Ρόου Σούντγκρεν, Κόρχουτ Μπάσα, Λάρσον. Σάσα, Ματί για την κοινή, Νίκο Μαρτίνες, Τόνσο, Τουάρτε, Ιντέγε, Δελιζήσης, Κωνσταντινίδης, Φετφαντζίδης και Μπακούτσης, η 18 που επέλεξε ο Σάβας Παντελίδης. Και ο Μπακούτσης μέσα. Ο Μπακούτσης, ο νεαρός χαφ. Μάλιστα, τον πήρε και αυτόν, ο Σάβας Παντελίδης. Έμενε εκτός ο έτρεπος νεαρός ο Πέτρος ο Μπακαλιάνης. Μάλιστα. Χωρίς εκπλήξεις, με τον Λάρσον
Στη 18άδα, όχι στην 11άδα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι έτοιμος για να βγάλει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο Σουηδός. Άρα θα τον δούμε λογικά στη διάρκεια του παιχνιδιού και νομίζω λογικά όταν θα περάσει ο Ιντέγε εκτός αγώνα και θα μετατοπιστεί ο Ντιγκενή στην κορυφή της επίθεσης. Πάντως ο Μπακούτσης, δεν ξέρω αν το είπα σωστά το όνομα του παιδιού. Πέτρος Μπακούτσης, ναι. Δεν πιστεύω να κοιμηθεί το βράδυ, δύσκολα θα κοιμηθεί. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Κοίτα τώρα για ένα παιδί 18-19 χρονών που είναι σε αποστολή ευρωπαϊκού παιχνιδιού, αν μη τι άλλο είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. 18 χρονών λέγαμε πώς θα μπούμε στα ηλεκτρονικά να παίξουμε κανένα ηλεκτρονικό, κανένα μυγάκι. Κατάλαβες. Κοίτα, να σου πω κάτι, αυτά τα παιδιά το θέμα είναι όχι μόνο να συμπληρώνουν αποστολές, αλλά σταδιακά να το αξίζουν κιόλας. Καλά, ναι, αυτό είναι στο χέρι. Να αξιοποιηθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μακάρι και αυτό το παιδί που διανύει το δεύτερο επαγγελματικό του χρόνο στον Άρη να αξιοποιηθεί αναλόγως και άμα έχει το ταλέντο, ο Άρης να ωφεληθεί και αγωνιστικά και οικονομικά από αυτόν. Θύμησε μου θέση λίγο αυτό το παιδί. Πλάγιος. Χαφ. Αλλά μπορεί να παίξει και πλάγιος. Ναι, εγώ αυτό ξέρω. Εντάξει, τον έβαλε στο πρώτο φιλικό και τους δύο πιτσιρικάδες και εντάξει, δεν ήταν η θέση του. Λοιπόν, πού είσαι τώρα, τι ακούγεται αυτό, τι είναι? Μόλις πάρει από κάτω. Από κάτω είσαι εσύ. Εντάξει, σου δώσαμε 20 λεπτά, μην βιάζεσαι. Κάνε... Καλά, καθίστε, παιδιά. Φάε και ένα πιτόγυρο. Φάε και ένα πιτόγυρο και άλλα 10.30 άντε να δεις τι λέει. Αφήνω χώρο για τις εσταλίες που θα τρώω το Σάββατο. Ωραίος. Οκ, Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τη. Καλό βράδυ. Τη 18άδα, να είσαι 18 χρονών. Ναι. Αυτό με έκανε εντύπωση. Τον πήρε στην 18άδα. Ναι, μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά. Εννοείται. Βάπτισμα πυρός. Νομίζω θα το ζήσει όπως είπες. Δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Θα κοιμηθεί ελάχιστα. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Θα κοιμηθεί ελάχιστα. Εγώ τώρα τι μου θύμισε τώρα. Όταν θα πηγαίναμε το 85, και εγώ 18 ήμουν το 85. Ναι. 17 ψέματα. Όταν είσαι τόσο. Το όνειρό μου πότε θα πάω Αθήνα. Αθήνα. Και ήταν ο τελικός με τον Παναθηναϊκό το 85. Φίλε, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Ναι. Σοβαρά δεν κοιμήθηκα. Έτσι είναι. Δεν και αυτός τώρα θα μπει σε γήπεδο, όχι να πάει εκδρομή με τον. Ήταν πρώτη φορά που κατέβηκα Αθήνα, έτσι. Ναι. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Ήταν ο τελικός, ξέρεις, που έγιναν τα ωραία τα επεισοδιάκια με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά εντάξει, ήμασταν σχεδόν διπλάσιοι σε εκείνο το παιχνίδι. Είναι πάντως μεγάλο και ωραίο συνέστημα, έτσι, αυτό το οποίο θα ζήσει ο νεαρός. Και πιστεύω να το έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του μέχρι στα μαγεία. Έτσι, βέβαια. Ειδικά άμα μπει κιόλας, δεν ξέρω, έστω και 5 λεπτά και 2 λεπτά και τέτοιο, δεν ξέρω. Είναι φοβερό άμα γίνει. Βέβαια. Αν γίνει και αυτό, βέβαια. Γιατί να μην γίνει, γιατί να μην γίνει. Πόση πιθανότητα το δίνει. Δεν ξέρω. Τα φέρνει έτσι τι και παίζει. Δεν το ξέρει αυτό ποτέ. Ναι. Χτύπα ξύλο. Λέμε τώρα να μην πω τώρα κακό σενάριο. Εγώ γιατί... ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Νίκο, βέβαια δεν μπορεί να κλείσει. Τι γίνεται με το Σάσα, δηλαδή. Τι ήθελες να παίξει ο Σάσα αύριο? Όχι, τι γίνεται, πώς τι πάει γίνεται, δηλαδή, ανεβαίνει σιγά σιγά. Όταν σου λέει και ο προπονητής ότι θέλουμε αυτό που θέλουμε μέρα με τη μέρα να ανεβαίνει η απόδοση. Το είπε θεωρεί... και ο Παντελίδης βέβαια σε μια αποστροφή του λόγου του τώρα στην συνέντευξη τύπου ότι όντως κάθε μέρα βελτιωνόμαστε και ότι σε λίγο καιρό είπε θα είναι αυτό που θέλει. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι μεγάλο κλειδί έτσι, στην ενδεκάδα του Άριο Σάσα. Και πιστεύω ότι. Δηλαδή τόσο. Εγώ δεν το ξέρω τον παίκτη, να μην λέω. Εκεί θα είναι. 10 λεπτά τον είδαμε, 20 λεπτά με τον. Πώς τον έβαλε με τον Ανατρόμητο, 20 λεπτά. Πολύ είπα. Πολύ είπα. Εντάξει, δεν μπορούσα να δω κάτι. Ένα-δύο κόψει. Έκανε ένα τεταρτάκι, ας πούμε, το οποίο βέβαια. Εντάξει, πιστεύω... δεν μπορούσα από 10 λεπτά. Ναι, με αυτό δεν μπορεί να έχεις. Δεν είναι να κρίνεις. Όπως βέβαια και ο Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε μπορεί να έπαιξε 20 λεπτά, αλλά ένα-δύο πραγματάκια τουλάχιστον εγώ τα είδα. Δηλαδή, κοντρόλ. Και έκανε ένα υδραυλικό 180 μοίρες. Έκανε ένα. Εντάξει, είναι πίσω, φαίνεται ότι είναι λίγο πίσω από φυσική κατάσταση. Εγώ πάντως τον είδα, σε είπα, Ζάχο. Ναι, φαίνεται ότι το κατέχει το τόπιο όμως. Ναι, στην προπόνηση πριν φύγουν για την προετοιμασία. Ναι. Από αυτό που όπως ακριβώς το έχεις αποτυπώσει, ακριβώς φάνηκε. Ότι έχει τις κινήσεις, ότι θα έχει. Είναι. Το ξέρει το τόπι τώρα. Έτσι. Τα περισσότερα στο γήπεδο, στο χαλί, εκεί φαίνεται εκεί το πόσο καλό ή το πόσο. Ναι. Λιγότερο καλός είσαι, έτσι. Υπάρχει πιθανότητα να παίξει δηλαδή αυτός, πώς το βλέπεις? Ο Ντουάρτε. Ναι. Αύριο. Κοίτα, τι να σου πω, ρε φίλε, την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ναι. Μπορεί να παίξει κανένα 20 άλλο, δεν ξέρω. Μπορεί να τον βάλει. Άλλο, εντάξει. Όπως και ο Λάρσον, γιατί. Και εδώ που το συζητούσαμε και με τον Χρυσάνθο. Άρα λοιπόν οι τρεις αλλαγές να είναι Σάσα, Ντουάρτε, Λάρσον. Είναι αυτό που λέμε ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν το παιχνίδι είναι, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα 2-0 στο 60, δεν νομίζω να τους. Κρατήσει. Ναι, και 1-0, δεν νομίζω. Θα πρέπει να βάλει.
Θα πρέπει να βάλει δηλαδή ποδοσφαιριστές ώστε να πάρουν χρόνο. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, ρε, εσύ, και βλέποντας και κάνοντας είναι τα παιχνίδια αυτά. Τώρα μην τρελαθούμε. Ναι. Και γιατί να ρισκάρεις, όπως είπε και ο Χρυσάνθος, και η κοινή λογική νομίζω. Mm-hmm. Γιατί να ρισκάρεις, εφόσον το παιχνίδι είναι και 1-0 και 2-0, να ρισκάρεις ποδοσφαιριστή που έρχεται από τραυματισμό, έτσι. Ναι. Γιατί το ψιλοπάθαμε και πέρσι αυτό το πράγμα. Έτσι. Μην παθαίνουμε τα. Τα ίδια πράγματα. Να μην έχουμε τέτοια συμπτώματα, έτσι, να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε αυτά. Ωραία. Ένα ρεζουμέ τώρα σιγά-σιγά για να, μέχρι να τακτοποιηθούν για τα παιδιά και να μπουν. Κοίταξε. Σιγά-σιγά. Εγώ θεωρώ ότι αύριο είναι η μέρα του Άρη. Έτσι. Εντάξει. Είναι μια μέρα η οποία μας φέρνει κοντά στις αναμνήσεις της οχταετίας. Είναι μια μέρα η οποία θα δώσει στον Αριανό αυτό που του στέρισε. Αυτά τα πέτρινα χρόνια, τα μαύρα χρόνια για μένα. Μία γεύση είναι αυτή. Ακριβώς. Είναι μία μέρα αύριο η οποία θα είναι κίτρινη. Εγώ έτσι τη λέω. Από το πρωί το μυαλό όλων είναι. Δικαιωματικά θα είναι κίτρινη, έτσι. Το μυαλό όλων θα είναι. Παίζει η ομάδα της πόλης, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι. Ακριβώς. Θεωρώ για το δικό μας τον κόσμο, αυτό μας ενδιαφέρει, να κοιτάξουν να προστατέψουν την ομάδα. Έτσι. Οπωσδήποτε να υπάρχει ηχητική βία μέσα στο γήπεδο, αλλά πάντα. Με προστασία, γιατί το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι το γήπεδό μας και η ομάδα μας. Μην ξεχνάμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν έχουμε να κάνουμε με ελληνική. Όλοι βλέπουν. Οι φίλοι Κύπροι που θα έρθουν θα τους καλωσορίσουμε, αλλά δυστυχώς θα τους στεναχωρήσουμε. Εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά και ένα 3-0 να τελειώσουμε. Και 3-0 λες. Εγώ σου είπα 2-0 θα λήξει το μάτς. Μακάρι. 2-0 θα λήξει. Με 2 γκολ θα κερδίσει ο Άρης διαφορά. Μακάρι. Και θα σου το πω μετά και εσένα όταν κατεβαίνουμε από τον έκτο όροφο που βρισκόμαστε το λόγο. Θα σου το πω μετά. Με 2 γκολ θα κερδίσει ο Άρης και πιστεύω θα κερδίσει 2-0. Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, έτσι πιστεύω. Αυτό που είπαμε και τη Δευτέρα, αυτό το ίδιο θα πούμε και σήμερα. Έτσι, φωνή, αυτό που είπε και ο Χρύσανδος, επειδή είναι κυπριακή ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Για 90 λεπτά είναι αντίπαλοι μας οι άνθρωποι και μόνο για τα 90 λεπτά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Μετά να πάμε μια μπυρίτσα, μας πειράζει. Ακριβώς έτσι. Να κερδίσει ο Άρης έστω και με ένα γκολ, έστω και με ένα χωρίς να δεχτεί αυτό που είπε και ο Παντελίδης και είναι κοινή, κοινή πεποίθηση όλων των προπονητών που παίζουν το πρώτο παιχνίδι του στην έδρα τους, να μην δεχτούν πρώτοι στα γκολ, θα σου πούν, για να βάλουμε και μισό γκολ μετράει. Γιατί πιστεύω ότι θα σκοράρουμε και στην Κύπρο. Έτσι. Το ότι το 70% είπαν και οι δύο προπονητές ότι θα είναι οι ομάδες, εντάξει, έτσι θα είναι. Σκοπός είναι όμως. Ο δικός μας είπε ότι θα είμαστε λίγο παραπάνω από αυτούς. Εντάξει. Ωραία, μακάρι. Μπορεί να είμαστε. Εντάξει, τώρα αυτά μην τα. Και 75 να είμαστε και 80, εσύ μπορεί να είσαι 80 και να δείξει το 50 και ο άλλος να είναι 70 και να δείξει το 70. Ακριβώς. Σκοπός είναι πόσο θα δείξει από αυτό που είσαι έτοιμος σε 100, έτσι. Πόσο θα δείξει το γήπεδο. Έτσι. Πιστεύω ότι η δίψα είναι μεγάλη, όπως είπες εσύ, και στους παίκτες, ξέχωρα από τον κόσμο που έτσι κι αλλιώς θα υπήρχε η δίψα. Γενικά πιστεύω ότι είναι ο πιο διψασμένος κόσμος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο Αριανός. Και φαίνεται αυτό με κάθε αφορμή. Ζει την κάθε στιγμή. Ζω. Ναι, είναι διψασμένος, φίλε, δεν έχει δει χαρά στο ποδόσφαιρο, να μην λέμε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν ξέρεις τώρα εκείνη τη χρονιά την ευρωπαϊκή πορεία του Άρη πιο πολύ, έτσι. Και κάποια παιχνίδια που όντως είδε μπαλίτσα στο γήπεδο και επί Κούπερ και επί Μπάγκεβιτς, έτσι. Είδαμε ποδόσφαιρο, αλλά το να δεις το ποδόσφαιρο δεν σε γράφει ιστορία. Τίποτε. Ιστορία γράφουν μόνο οι τίτλοι, έτσι. Οι κούπες γράφουν. Και από αυτό διψάμε. Και ήρθε η στιγμή, πιστεύω, να ξεδιψάσουμε φέτος. Και το εγώ πιστεύω, το εύχομαι όλο. Δεν είναι ευχή, δεν με ευχή. Τι. Και εγώ, εύχομαι να πιάσω τον Τζόκερ. Τι θα πει ευχή, ρε φίλε. Τι θα πει ευχή, φυσικά εύχεσαι. Σκοπός να πραγματοποιείται. Με τις ευχές δεν γίνονται τίποτα. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τους. Δεν τους. Τίποτα. Τους καημένους τους αδικήσαμε. Τους αδικήσαμε σήμερα, αλλά εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Ξεκινήσαμε και αργότερα, έτσι. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου από το Κλέανθες Βικελίδης. Εντάξει, το ευρωπαϊκό, όχι, ωραία, ήταν μια χαρά ήταν και αύριο θα είναι και καλύτερα, πιστεύω. Λοιπόν, μακάρι. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα. Δώσε λίγο, περίμενε, πάρε αυτό. Φέρτε άλλα. Παρακαλώ. Αν και αυτά είναι καλά, πάρτε αυτά. Αλλάζουμε γυαλιά τώρα. Πάρτε αυτά. Ο Παπαστρόφ. Είμαστε ζωντανή εκπομπή και εγώ δεν θέλω αυτά. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε και θα αλλάξουμε και γυαλιά. Βλέπουμε αυτά καθόλου. Για βάλε. Δεν είναι τα καλά σου δηλαδή. Όχι, δεν είναι τα καλά. Αυτά είναι και αυτά πανερέ. Τα καλά τα έσπασα. Τώρα. Καλά, αυτά είναι καλύτερα από τα άλλα. Ναι, σίγουρα. Ναι. Τα καλά κάθε 4 χρόνια δεν μπορείς να παίρνεις. Βλέπουμε αυτά καλά. Συγγνώμη, κάθε 4 χρόνια δεν παίρνεις. Σου δίνουν 100 ευρώ οι οποίοι να πάρεις. 4 ή 2. Τι 2 ρε, 4. 4. 3. Ήταν 3 και το κάναν 4. Ωραία. Ναι, γιατί ξοδεύτηκαν, δεν είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε ένα μήνα κλείνω 4 χρόνια. Καλά είναι. Να πάρω. Λοιπόν,
Μάζδα Μανατίδης. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της που για άλλη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η Μάζδα Μανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Αμανατίδης, το Μάζδα ή το Μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 23 19 24 931. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Καρεκλάς είπα, κύριε. Παρακαλώ. Μάσα. Μάσα, ψαροταβέρνα σου είπα, ψάρι, δίπλα στο κύμα. Άκου τώρα. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλες, γάβρο. Θράψαλα. Θράψαλα, λέω εγώ. Ολόφρεσκα λιαλιστερές, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1. Με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 η διεύθυνση στην Καλαμαριά. Πάντα βρισκόμαστε δίπλα στο Σάρκινε, έτσι. Βέβαια. Γι' αυτό λέμε δίπλα στο κύμα. Να βρει και τα πόδια σου εσύ. Πάρα που τα πλένεις κάθε δύο μήνες. Λοιπόν. Και τηλέφωνο. Τα νύχια ακούω. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Ρε, για φαΐ μιλάμε, ας τα νύχια. Τηλέφωνο για να κάνετε τις κρατήσεις σας, ρεζερβέ. 23 10 4 13 230. Επαναλαμβάνω. Το τηλέφωνο για να κλείσετε το τραπέζι σας στην παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς, 23 14 13 230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, επίλογο, κύριε, για να βάλει και τις διαφημίσεις και να πούνε 10.30 τα παιδιά κατευθείαν. Επίλογος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ζάχο. Εσύ θα σε θύρα 9. Καταρχήν για σήμερα ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Έτσι. Την απόλαυσα, όντως, πραγματικά, άσχετα αν ο κόσμος δεν είχε συμμετοχή. Εντάξει. Νομίζω και αυτοί που μας άκουσαν. Δεν βγάλαμε τηλέφωνο, εντάξει, μπορούσα να βγάλω. Αύριο. Ήτανε... Μετά το 2-0. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αύριο, τα είπα άλλωστε, να μην επαναλαμβάνομαι, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη, το οποίο το είπε βέβαια και ο Χρήστανθος. Για ψυχολογία, έτσι. Και εγώ, και για ψυχολογία πρώτα και για οικονομικούς λόγους. Ναι, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι και τα δύο μαζί, πακέτο, εάν τυχόν το κάνουμε, που πιστεύω θα το κάνουμε, λοιπόν και πάμε παρακάτω, θα γράψουμε πάλι ιστορία. Αυτό εγώ όταν είπα, τώρα έδωσε καλή ασύρση τώρα, έχουμε ένα-δύο λεπτάκια, όταν είπα το Χρήστανθο για οικονομικό όφελος, δεν εννοούσα, το πήρε λάθος, δεν εννοούσα ότι αν περάσουμε, φυσικά θέλω και πιστεύω ότι θα περάσουμε. Λέω, ακόμη και αν αποκλειστείς, λέω, όλο αυτό το παιχνίδι έχει, και του είπα και εις πράξεις, εισιτήρια, έχει τηλεοπτική μετάδοση που ήδη έχει, έχει πάνω κοσμοτέ. Καμιά 500-600 χιλιάδες. Ναι, έχει και τα μαγαζιά τριγύρω από όλα, δηλαδή που θα έχει 20.000 κόσμο και αύριο. Λέει, είναι ένα καλό. Φυσικά θέλουμε και να προκριθούμε να το επαναλάβουμε αυτό επί 2 και επί 3 να μπούμε και στους ομίλους. Μακάρι. Αυτό είναι άλλο. Αλλά λέω έτσι κι αλλιώς είναι ένα καλό. Έτσι, έσοδο έτσι. Για την. Πάει που σε αύριο και η μπουτίκ θα ξεπουλήσει. Θα έτσι, ναι. Και από πριν και όλα τα μαγαζιά γύρω, καλό είναι να υπάρχει ζωή και να μπορεί ο κόσμος να περάσει καλά και το απόγευμά του και με τη νίκη φυσικά της ομάδας μας και την πρόξηση στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να πάει καλά η Αριανάρα μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος θα συνεχίσει μέχρι τις 12. Αμέσως μετά Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Μας έβαλε και ο φίλος μας για τα ηχητικά από κάτω. Έτσι. Να είναι καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να σας καληνυχτήσουμε. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.